Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow, wow. Κι εγώ. Στο Sky κάπου βγαίνει. Στο Sky. Όχι στο Sky. Μεγάλα καράβια. Το Sky, ναι. Sky, ρε φίλε, όχι Skype. Ναι. Μεγάλο στα καράβια. Βέβαια. Αυτά είναι. Τα χώνει. Διευθυντή έγινε διευθυντάνξ. Αλλά τι. Αλλά τι. Τι. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Είναι διευθυντάρα. Είναι, αφού είναι διευθυντάνξ, είπα. Τάνξ. Διευθυντάνξ. 9.55 καιρό, μήνυμα 54.340. Τι έγινε, ρεπό έχει σήμερα. Ρεπό, ρε φίλε, και ήρθα να ξεσπάσω. Γιατί, ρε φίλε, τι έγινε. Τι έγινε, ρε, δεν είδε τι έγινε. Τρελάθηκα εκεί στη Λαμία. Γεια σου, Γιάννη. Στη Λαμία. Ήθελα να μπω μέσα από τη τηλεόραση να βγω στη Λαμία. Όχι, Λαμία. Στη Λαμία. Στη Λαμία, λέω. Στη Σμύρνη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Ναι, ρε, τρελάθηκα σου λέω. Πόντο, τι πήρα πόντο. Δικό μου μάτς, δικό μου μάτς το έδωσα, ρε φίλε. Ποιος είναι το, εκτός έδρας. Εκτός εντός, ρε Άρης είσαι, ρε φίλε. Εντάξει, μίκρενες. Τι μίκρενες, ρε φίλε, δεν μίκρενες για Άρης. Εντάξει, η Σμύρνη έχει και δυνατό παράγοντα. Έχει δυνατό παράγοντα, αλλά είδες τι γινότανε. Δεν έχει λαό, έχει δυνατό παράγοντα. Ο Άρης έχει παράγοντα, το παλεύει, έχει λίγο παραπάνω κόσμο. Εντάξει. Θα είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Σκέντζο. Σκέντζο, μ' ακούς. Πάρε εκείνο το ντούνι. Ναι. Εκείνο το ντούνι. Θα το βάλεις με τη φανέλα που παίζει, του Άρη. Και την που ξεμπροστιάζει. Θα τη βάλεις όμως με τη φανέλα. 5.30 ώρα το πρωί που ξεκινάει το αστικό για σύνδο. Έτσι με τη φανέλα μέσα θα το βάλεις που πηγαίνει ο κόσμος στο μεροκάματο. Να τον βλέπει. Να τον πας μέχρι τη χαλάστρα στο καμπανιακό και θα τον πεις στον έφερα. Βάλει το στην ομάδα να παίξει. Και θα σου πει αυτός από τη χαλάστρα δεν τον παίρνω. Φέρε με και ένα χιλιάρικο θα σε πει Κώστα. Ωραίο γκολ έβαλε. Τι γκολ έβαλε εγωιστικό τώρα. Μη με λες για τα γκολ θα με τρελάνεις τώρα. Πάνω στον Μπαρτολίνη τον έβγαλε την. Και όταν έβγαλε εγωιστικό γκολ έβλεπε την μπάλα τέτοια χαζά χαμένα τώρα. Ωραίο. Τι ωραίο, ρε. Εντάξει. Έτσι είναι το ωραίο. Ξέρεις ποιος έχει ευθύνη. Άσε με τώρα, ποιος έχει ευθύνη. Ο Νύκταρης. Γιατί έχει ευθύνη ο Νύκταρης ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής ο Νύκταρης, εγώ τον κουμπάρο μου. Μου θύμισε τον κόκκινο. Κουμπάρο μου, φίλο μου, αδερφό μου. Κουμπάρο μου, δεν τον αφήνω μόνο του, τον κουμπάρο μου. Τι δεν τον αφήνω, γιατί η διαιτησία τη έπαιξε, ρε φίλε. Πώς. Η διαιτησία τη έπαιξε, μια χαρά σε έπαιξε. Ε, φίλε, άμα προστατεί. Ακούγοντα. Αν πουλά προστασία, όταν πετάει την μπάλα ο άλλο ναι. Έξω, ναι. Δεν του δίνει κάρτα. Γιατί ρε δεν του δίνει. Έτσι, ο ορισμό ναι. Τη κάρτα είναι. Τι θε να κάνει αυτό ο διαιτητή, ρε φίλε. Πε μου την αλήθεια τώρα. Πίσω από τη σέντρα και δίπλα στο πλάγιο άλλου. Με τον κόσμο κρεμασμένο στην κερκίδα. Κάτσε, ρε φίλε. Τον Ολυμπιακό την έδινε την κόκκινη. Φυσικά θα την έδινε. Σιγά με την έδινε. Θα την έδινε, ρε φίλε. Θα την έδινε. Τι θε να κάνει δηλαδή. Δεν θα τη δώσει τέτοια κάρτα. Και του λέει αγόρε μου είσαι λακαμά. Τι να σε κάνω αφού την έδινε. Σταματάει το Παυλίδη. Τέτα τέτ να πούμε. Εκείνο ναι. Ναι. Αλλά ποιο θέλει για εκείνο άσε, τώρα. Νύκταρη τώρα με προστατεύει. Άστα τώρα αυτά με τη Νύκταρη. Μια χαρά σε έπαιξε ο διαιτητής. Τον δω τώρα τον Νύκταρη στον Εύωσμο. Τα άμαθε με τον γιατρό. Τα άμαθε. Τι έγινε, τι έγινε. Πήγε στον Εύωσμο, έκανε κατασκοπία, πήγε εκεί. Τι έκανε του λέει τον πρόεδρο του Αγροτικού Αστέρα, τον Θεοδωρίδη. Προστιμεί τον άνθρωπο για την ομάδα του. Έχει κάνει λέει πόλεμο στα αποδυτήρια. Ναι. Πόλεμο στην κερκίδα, να του φάμε του Αριανού, να του ράβουμε. Σιγά να μην πάτσε τώρα να τα φάσει. Άντε ρε λέει τώρα χάζα χαμένα, ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο ο μάνατζερ μπορεί να την καθαρίσει τη δουλειά. Ποιο είναι μάνατζερ. Έχει ένα μάνατζερ. Αλλιώ δεν γλιτώνει ο Άρης με τίποτα. Τώρα είναι φιλαράκι σου Νίκο Αναστόπουλο και θέλω να ξεκινήσω τώρα. Ναι. Έτσι. Πες ότι τι να πω ότι γουστά. Κύριε Νίκο. Τι. Φάουλ, μεγάλο φάουλ τώρα. Ποιο το φάουλ. Μεγάλο φάουλ τώρα. Πες μου, τι έκανε. Τι έκανε. Να το ξεκινήσουμε ένα-ένα. Ένα, τι έκανε. Αρχή. Τρώει αυτό ο Ντουσταμπάνη ο Ντούνη στην κόκκινη. Ναι. Που για μένα είναι μεγάλο Ντουσταμπάνη. Δεν υπάρχει δηλαδή. Άσε, είσαι με δύο γκολ μπροστά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τι κάνει εκεί πέρα. Πρώτη αλλαγή, τρέμει, φοβάσαι και βγάζει το πι του Γκαρσία που ένα κρατούσε μπάλα ήταν αυτό. Έτσι. Τον τάτο, κάτσε, περίμενε με τη σειρά θα τα πούμε. Βγάζει το πι του Γκαρσία γιατί. Για να βάλει τι μέσα. Ποιον? Τον Καράμπελα, ρε φίλε. Να σε κάνει ο Καράμπελα τι. Τρίτο στόπερ λέει να το βάλει. Να πιάσει τον Πετρόπουλο. Ποιον Πετρόπουλο να πιάσει. Καλά, ο Καράμπελα δεν μπορεί να πιάσει. Βάζει τον Καράμπελα μέσα, αφήνει ένα χαφ λιγότερο. Ναι. Έτσι. Το πα τρία στόπερ και έχει αριστερά, έχει δεξιά τον Μπούρμπο και αριστερά τον άλλον. Τζανάκι. Το Τζανακάκι. Ωραία. Δεύτερη αλλαγή. Χειρότερη αλλαγή από την πρώτη. Πα βγάζει τον Μπράνα Ήλιτς, ρε φίλε. Εκεί βάζει τον Μπράνα Ήλιτς. Που είναι μπροστά και, και αποσχολεί τον Τάσιο και το ένα center back, το stopper τη Μύρνη. Και βάζει. Τι και βάζει, τι βάζει. Το Ριντζίδι, ρε φίλε. Βάζει τρίτο stopper μέσα. Και το κάνει 5-3-0. 5-3-1, 5-4-0. Και τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Δεν έχει κάποιο μπροστά άρα να φύγει η μπάλα στην κόντρα.
ναι. να απασχολήσει κάποιον. Μέχρι και ο Ντάσιος κατεβαίνει κάτω που ήταν και μάρκαρε τον Ήλιτς με τον άλλον και βάζει και σε βάζει γκολ, ρε φίλε. Πήρε μέτρα, λες. Τι μέτρα πήρε, μόνο τα μέτρα. Το γήπεδο πήγε και θα έβγαινε κομπαλίγο θύβα, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν γίνονται αυτά. Οπότε. Τι λες, οπότε. Γι' αυτό σου λέω φάουλ. Δεν δε στοχοποιεί μόνο τον Ντούνι εσύ. Λες, την έκανε τη λακαμία ο Ντούνις. Την έκανε χοντρή. Ναι. 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 Την έκανε χοντρή. Είσαι επαγγελματίας, παίρνεις τα λεφτά. Παίρνεις λεφτά, παίζεις με τον Άρη και παίζεις αξιόλογη ομάδα, ρε φίλε. Φοράς τη φανέλα του Άρη. Δεν με ενδιαφέρει, ρε Ντούνι, αν έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Αν η γκόμενά σου έχει κάνει κάποιον άλλον like και έχεις τρελαθεί. Δεν με ενδιαφέρει αυτό μες στο μάτς. Φοράς τη φανέλα του Άρη, βρε αγόρι μου, να πούμε. Πας στο πρώτο ημίχρονο, καρφώνεις ένα φάουλ, σε δίνει κίτρινη. Το δεύτερο δηλαδή εκείνο. Τι πήγες να κλουτσίσεις την μπάλα, έχεις ψυχολογικά προβλήματα, έχεις αντισμένος με κάτι. Έχεις κάποιο πρόβλημα. Πες, κύριε Αναστόπουλε, δεν μπορώ να παίξω, δεν είμαι καλά ψυχολογικά, βγάλε με ρε φίλε. Τον στοχοποίησε ο Καρυπίδης όμως. Καλά έκανε και τον στοχοποίησε. Τώρα αυτά περί τιμωρίες και τέτοια, άστο. Δεν θέλω να πω γιατί θα γίνω πολύ σκληρός. Σκληρός. Εξάποντο ρε φίλε, χάσαμε. Γι' αυτό το λόγο, εξάποντο. Ξέρεις, είναι μάτσα 6 πόντων. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Πες τι γίνεται, αντισυχήθηκα πάλι. Πας σεβασμό, χάνεις, κερδίζουν. Δεν χάνεις εκεί πέρα, τελείως. Είναι η εβδομάδα το τι θα γίνει. Ναι. Τελείως. Αν χάσεις τον Εύα. Άμα χάσεις, δεν υπάρχει νίκος. Τελείωσε μετά. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Είναι και η πιάτσα βουίζει γιατί. Βουίζει γιατί. Βουίζει ρε φίλε. Βουίζει γιατί. Πιάτσα με τον Αναστόπουλο. Ακούμε αυτό το στραβοστόμικο. Τι βουίζει, μέχρι πέρα. Και αυτός που δεν ξέρει μπάλα γκρίνιαξε ρε φίλε. Γκρίνιαξε. Γκρίνιαξε που δεν μπόρεσε να κρατήσει λίγο μπάλα, να βγάλει μια κόντρα. Κατάλαβες. Είναι δυσαρεστημένη η φιλαθλή του άλλη ρε φίλε. Μηνύματα από Εύωσμο έχω. Οχ. Βλέπω να τους ρίχνουμε κάνα τρίμπαλο την Τετάρτη και να τους κάνουμε fair play. Άντε αστεράρα, φάτε τους και τέτοια. Μα έτσι βλέπω τη δουλειά να γίνει. Άμα συνεχιστεί αυτό το χαζό, να πούμε. Τι συνοικίες παίζει. Καλά λένε ρε φίλε. Με αυτά που είδανε, τι θες να σε πούνε το αστέρα. Τι ανεβήκαν το καλάμι κι αυτοί. Αυτοί. Και βέβαια. Ναι. Σε τι νομίζεις. Ναι. Μέχρι και η Πολύγυρος θα έρθει και θα σε λέει θα σε ρίξω πεντάρα ρε φίλε. Η Πολύγυρος. Η Πολύγυρος, ναι. Η Πολύγυρος. Η Πολύγυρος, ναι. Ναι, ρε, συγχύστηκα ρε φίλε. Η Πολύγυρος. Εντάξει, στον μπάσκετ. Με αυτά που βλέπεις, τι δηλαδή. Τι στον μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα μάτσερ, φίλε. Πάμε να πάρουμε την κούπα και τελείωσε η δουλειά. Όπως είχα πει, θα βάλεις τον Νίκο Γκάλι μπροστά ρε, έξω με μια σόμπα ρε εκεί πέρα στο καναπέ και κάνω οθόνη ρε. Λοιπόν, 20.000 κομμάτια τσαμπιάρε το Σάββατο απ' έξω. Πέσαι γιατρέγε. Κώστα, θα πάμε την Τρίτη στον Εύωσμο. Ναι. Άσε τον Γρηγόρη. Τετάρτη. Τετάρτη, ναι. Τετάρτη. Θα κάνουμε εκπομπή και την Πέμπτη να πάρουμε τον ναι. Στέφανο και να πάμε να δούμε Πανσεραϊκό Λαμία. Ρε Βασίλη, σε καλά, ρε την Πέμπτη που θα πάμε Πανσεραϊκό Λαμία. Ξεκινάει 8 η ώρα ο UEFA με τον Ολυμπιακό. 10 η ώρα πέσει, πάω ξάρκε. Ρε Βασίλη, θα με τρελάρει. Αλλά θα πάμε ρε στο Πανσεραϊκό, άμα θες για πάρτι. 3 με 5. Ναι. Μετά 6. Προλαβαίνουμε να γυρίσουμε. Όλα τα προλαβαίνουμε, Κώστα. Προλαβαίνουμε να γυρίσουμε. Προλαβαίνουμε γιατί. Όλα θα τα δούμε γιατί. Εν τω μεταξύ. Αφού. Στι αίρε. Ναι. Βρωμάνε τα χνότα του, ξέρει. Ναι, μου εκεί είμαι εγώ, ρε φίλε. Πατρίδα μου. Βρωμοκοπάνε τα χνότα του. Ναι, γιατί. Ο Δηλμπέρη έχει να φάει. Ναι, ο Δηλμπέρη, ναι. Έχει να φάει καμιά 20 μέρε να με κρέα. Ο Δηλμπέρη έχει να φάει. Άκουνε σε πω. Ο Δηλμπέρη έχει να φάει μπριζόλα λαιμού από τότε στο Μέγκλα στο Γάζορο. Εκεί πέρα είμαι. Στο Γάζορο έτρωγε. Απαγορεύεται όμω ένα νομό όπω τον Σερών. Άστε, φίλε. Να σου πω εγώ για τον νόμο τι έπρεπε. Να πάνε οι λαμιώτε, α πούμε, και να πάνε γλυκά και να. Οι Σερέοι που. Ντεμέκ, να πούμε, ναι. Έχουν τη γεωργία του και την κτηνοτροφία του κτλ. Ναι. Να πάνε οι λαμιώτε εκεί, ο βρωμότοπο κάτω, η Λαμία. Βρωμότοπο, ρε φίλε. Το μόνο μέρο με θάλασσα. Κοστά. Άκου. Ναι, θα σε πω. Το μόνο μέρο με θάλασσα που δεν μπορώ να πάω να μείνω εκεί. Δηλαδή. Ποια θάλασσα είναι η Λαμία, ρε γη. Τι. Εντάξει, εκεί, ρε γη. Τώρα. Άγιο Κωνσταντίνο και τέτοια. Άσε τώρα. Εκεί που η Βουγιουκλάκη και το εξωτικό θεολόγο κάπου. Ναι, σαν να μιλέ και το Αγρίνο έχει θάλασσα τώρα και η τουρλίδα τη λίμνη τώρα. Δώσ' μου τη βίλα τη Βουγιουκλάκη και τη γυρίζω πίσω. Δεν πάω. Δεν πα, ε. Δεν πάω. Δεν πα με τίποτα. Δεν πάω. Δεν πάω. Τώρα που είπε για σέρε, τα χωριά έχουν. Το μόνο μέρο. Το μόνο μέρο με θάλασσα που πλήττω είναι και Άγιο Κωνσταντίνο, Λαμία κτλ. Ναι, εκεί ναι. Πω γκάζι με 180, φεύγει. Το πέταλο να βγει μακριά του μαλλιακού δρόμου. Του μαλλιακού, να φύγει, τώρα το έκανα. Τέτοια πλήξη να φύγει. Έχουν ωραίο δήμαρχο, ρε φίλε. Πως το γλίτσο να πούμε. Ναι, βάρινε. Βάρινε γι' αυτό. Ήταν πολύ βαρύμαγκα μέχρι που καθάρισε τα ψάρια και πάει κι αυτό. Όχι, βάρινε. Ήταν με τη Μαρμαριγή αυτό και το. Ναι. Σταμάτησε την προπόνηση. Ζόρι είχε. Γιατί είχε ένα γερό παιδί. Γερό παιδί. Προπονημένο αυτό. Του βγήκε η Μαρμαριγή. Η Μαρμαριγή είναι άτιμο πράγμα. Είναι δύσκολο, ναι. Είναι κάτι με τις βαλβίδες, κάτι τέτοια εκεί, αριθμίζεις. Εκεί που έχεις 60 σφιγμούς, ναι. Πάει 120, αλλά το ρυθμίζεις. Ναι, έχει ναι. Ένα φάρμακο. Βέβαια, ρε φίλε. Το ρυθμίζεις το. Ναι. Είναι όπως το μοτέρ, δεν κρατάει ρελαντή, ρε φίλε. Να πω. Σαν το κόρτο, παπάνε, ναι. Σήμερα το πήγα στο γιατρό. Στο τότε το πήγες. 100 ευρώ.
Ναι. Που όπου έρχομαι κι εγώ αύριο, να ξέρετε, έχω σέρβις να κάνω. Κανονίστε. Αυτό το Κόρντοπα με βγήκε. Τι έχει τελικά πάλι. Τίποτα, ένα πίσω της βενζίνης, ένα, πώς το λένε αυτό, τον καυσίμων. Πάλιωσε κι αυτό. Τα έχω αλλάξει όλα τα μεταξύ. Δηλαδή τώρα δεν το δίνω. Γιατί άμα το πάρει κανένας, πώς θα το πάρει, όλα όλα καινούρια μέσα. Το ρυθμιστή μείγματος, κάτι τέτοια εκεί πέρα. Ναι, το άλλαξα το μείγμα. Τα ψυγεία έχω αλλάξει. Τα ντερά μου έχω αλλάξει, τα έχω αλλάξει όλα. Πάλι στην κούτρα στην κάνει, ψηλά στην άση βγήκε να πει. Ψηλά, ναι, εντάξει. Πάντα τους φίλους θα τους προσέχω. Τους προσέχω. Θες να με κάνεις μια καλύτερη τιμή. Ναι. Να βγάλεις και ακούτε, ρε, αύριο έρχομαι με τον Κόρσα κανονίστη για σέρβιτς. Πάντα πρέπει να έχεις καλούς. Ναι, ρε φίλε. Καλούς μηχανικούς, καλούς γιατρούς. Καλούς ό,τι φίλους, δικούς σου έχεις να είναι καλή. Γιατροί τον ιατροδικαστή μπαμπαμ τον έφτιαξα σε μια μέρα έτοιμη, σου είχε λέει πάλι σπίτι. 2,5 ώρες εγχείρηση. Τι τώρα μπαμπαμ και εσύ να πει. Ο ιατροδικαστής 2,5 ώρες εγχείρηση. Ναι. Στα καλαμάκες. Ναι. Φυσικά. Και σε λέει, α, καλά ήταν, λέει, α, φύγουμε, πάμε σπίτι, λέει, βαρέθηκα. Βγαίνει, τι κάνεις, καλά με λέει, βαρέθηκα, πάμε σπίτι, λέει, πάμε, μπαμπα, βαρέθηκα. Άκου, ρε, παιδί, στο νοσοκομείο, λέει. Κυριακή μεσημέρι, εξιτήριο, μόνη της πήρε, να πούμε. Μία αυτή κι άλλο σου πατακός, να πούμε, χούντα. Εξιτήριο, Κυριακή μεσημέρι, δεν νιώθει το παιδί. Βαρέθηκα, πάμε να φύγουμε. Γιατί δεν νιώθει, ρε, φίλε. Κάπου πήρε, ρε, φίλε. Δεν νιώθει. Ναι. Ομορφιά πήρε από τη μάνα. Τα υπόλοιπα τα πήρε από σένα. Δεν νιώθω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ευτυχώς πήρε από τη μάνα μου ορφιά, ρε φίλε. Γιατί εγώ δεν είμαι ωραίος. Έλα ρε κουρίτσι με τα μούτρα σου. Είσαι σοβαρός, ρε φίλε. Ναι, δεν πήρε, όχι. Όχι, ρε. Ευτυχώς. Άμα ήταν αγόρι, να έπαιρνε, ρε φίλε. Πιο άγριο, πιο έτσι, πιο αρενοπό. Αλλά τώρα να πάρει, ρε φίλε, κορίτσι τα μούτρα σου, ήταν δικά μου, ρε φίλε, φαντάζεσαι. Ασχημο γυναίκα θα ήταν. Ασχημο γυναίκε ήταν. Είτε εμένα είτε εσένα πάρω. Αλλά για άντρε εντάξει, ρε φίλε. Είναι μπρουτάλ θα ήταν, ήταν αγόρι. Ναι. Ευτυχώς σου λέω, πήρε από τη μάνα τη. Είναι γλυκύτατη. Είναι γλυκό κοριτσάκι. Βέβαια, ρε φίλε. Πάει κάτω όμως, πάει το χέρι. Εντάξει, χέρι είναι χέρι, ρε φίλε. Γιατί εμείς πιτσιρικάδες πόσες φορές ζούκο, τα έχω σπασμένα και τα δύο. Τι έχεις σπάσει. Και τα δύο, τα χέρια του καρπού. Εγώ έχω σπάσει καρπό. Κεφάλι, μύτη. Πλευρό έχω σπάσει. Ναι. Δόντι έχω σπάσει φυσικά. Μύτη, δόντι έσπασα. Χαρακιά στα μούτρα μου δεν βλέπεις να έχω κάτι εδώ σημάδια. Ναι. Ήμασταν και είμαστε ακόμα. Κεφάλι. Εντάξει, πιτσιρικάδες όλα πιο πολύ, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή ναι. Όλα τα σπασίματα πιτσιρικάδες. Πλευρό έχω σπάσει. Ναι, και εγώ όλα αυτά. Δύσκολο, ρε φίλε. Το πλευρό που το έσπασα. Το πλευρό. Πού? Έπεσα στην παγέρα μέσα. Σόπα, ρε φίλε. Ναι. Εσά κάτω έπεσα κάτω. Ναι. Δεν κατάλαβα πώς έφυγα. Κι όμως, ρε φίλε. Ναι. Και πονάει πολύ, ρε φίλε, το πλευρό. Ναι, ρε φίλε. Στο φαΐ, στην αναπνοή, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Και εκεί που σπάω το πλευρό, ναι. Με πιάνει και ένα συνάχι και αρχίζουν και φτερνίζουν. Ωρε φίλε, εκείνο το πράγμα πόνος. Πω, ρε φίλε, τι τα λέω. Λες και τρως μαχαιριές, ρε φίλε. Γροδιά. Ναι, ναι. Πώς το βλέπεις τον Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος είναι καφεδάρης, κάνει, ρε φίλε. Ναι, ρε. Δες τι εξηγήθηκε τώρα. Εξηγήθηκε φυστήκε από εδώ. Έπρεψα λίγο για να πάρεις λεφτά. Ναι, ρε φίλε, κοίτα παχύ καϊμάκ τσαλάν, ρε φίλε. Δεν μου λες την Παρασκευή μου φέρνεις καφέ. Τον έχεις στον καφέ την Παρασκευή. Τώρα γιατί δεν τον έχεις. Εγώ τον έχεις. Και αυτό πλέρωσες. Τα τερά μου. Τα πλέρωσε τα τούβλα. Μια λεμονίτα να την πιω για να μην. Τα πλέρωσε τα τούβλα, φίλε. Σε μασούρι άμα θα τα είχες. Το Ευρώπουλο σε μασούρι τι είχες τυλιγμένο. Πάντα σε μια κουφάλα δέντρο ο Έλληνας πρέπει να έχει κάνα μαύρο. Ναι, μια χύτρα μέσα εκεί μέσα με τα λεφτά. Μαύρο να το έχει εκεί για να δίνει τις δύσκολες στιγμές. Βέβαια, χρειάζεται κουμπαράς. Ναι. Έτσι, θέλει απόθεμα. Όπως είπες, καλό αμάξι να μην έχω. Καλούς γιατρούς όμως να έχω. Ναι. Εάν δεν έχεις ούτε καλό... βίλες ούτε πισίνες, φίλε. Τι είναι αυτό. Πλάκα κάνει. Ναι. Πρώτο έφραγμα, να έχεις τα φράγκα. Τάκ, τάκ, να βάλω και τα καλούδια σου ξεβουλώσουν να φύγεις. Έτοιμος. Κατευθείαν στα ρίγκ μετά, δεν νιώθεις. Λέει, με έκανε ένας παρατήρηση γιατρός εκεί το μεσημέρι. Ποιος είναι τηλέφωνο εκτός αέρα. Α, ναι. Κύριε Ραπτόπουλο, λέει πώς μιλάτε έτσι για τα νοσοκομεία. Λέω αφού τα κάνατε μπουρδέλα. Τι πώς θα κάνω αφού έτσι είναι, ρε φίλε. Τι να σε πω. Δηλαδή λέει γιατί λέει. Δηλαδή λέω προτιμώ να πάω. Στον αρχηγό της φυλής, τον Μάο Μάο. Να σε ξεματιάξει. Ναι, παρά να έρθω στο Αχέπα. Ναι, ρε φίλε. Κάτσε ρε, θα πας εκεί πέρα και σε λέει, του λες πονάω, έχω πρόβλημα εδώ στο στήθος γιατρέκα. Έλα, 20 το μηνός, λέει, τότε έχεις ραντεβού. Και είναι τρεις. Τις έχεις πεθάνει από 7 φορές να πούμε μέχρι τις 20. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Άσε που δεν πιστεύω ούτε στις ασφαλιστικές εταιρείες, τίποτα. Δεν εγώ ρε φίλε έκανα. Υπάρχει. Εγχείρηση χωλής λαπαροσκοπικά στις αίρες, ρε παιδί μου. Στις αίρες. Ναι, με τα λέιζερ. Άκου τώρα, Κώστα. Με ορμάνε μέσα που λες γράκα γρούκα. Στο κρατικό το ναι, στο κρατικό, ναι. Πότε. 4-5 χρόνια θα έχει σίγουρα. Α, πριν σίγουρα. Διαλύσει το σύμπαν. Πριν, ναι, ναι, ναι. Αλλά μέχρι τότε ξεκίνησε να διαλυόταν. Ναι, εσύ στην αρχή του βγήκε. Ναι, άκου τώρα. Ναι. Πάω, λες, Κώστα, εντάξει, ο διευθυντής αυτός, ρε παιδί μου, καλή επιστήμονε τώρα, έτσι, μπαμ, μπαμ. Τη βγάζουν εκεί πέρα, το θέμα ποιο ήταν, ρε φίλε. Ξυπνάρε, παιδί μου, και βλέπω στη κοιλιά μου εδώ στο μπροστά στο στομάχι, ας πούμε, ένα συρραπτικό. Συρραπτικό, ρε φίλε. Με συρραπτικό, ναι, ρε φίλε.
Ψάχνω, αυτό το κάνω. Και από αυτά που έχει ο Ανδρώνης στα γραφεία. Ναι, ρε φίλε, τέλειο. Σαν συναπτικό συνέδριο. Το πειράζω, εγώ το ξεσκαλίζω. Το έβγαλα, ρε παιδί μου, εντάξει. Το συναπτικό. Ναι, λέω ρε παιδιά, λέω στην νοσοκόμα, λέει τι είναι αυτό. Α, λέει τι είναι αυτό, λέει ορθοπαιδικό, λέει τέτοιο είναι, λέει. Για ορθοπαιδικό είναι, λέει ράμα αυτό. Λέω γιατί με βάλανε εδώ. Χιλιάνε. Ναι, ναι. Δεν είχαν, λέει, ράματα αυτά. Και σε ράψανε έτσι. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, μια σχισμή τώρα ενό πόντα, α πούμε. Για να περάσει μέσα στο καλώδιο κάμερε, τη βάζουν. Αλλά φαντάσου, ρε φίλε. Με ράψανε επίση ναυτικό σιδερένιο, ρε φίλε. Παρεξηγήθηκε ένα γιατρό που λε, κύριε Ραπτόπουλο, είμαι τακτικό ακροατή σα. Γιατί ρε. Βλέπω, με έπεσε ένα ζωή. Εντάξει, εντάξει, παρεξηγήθηκε. Είπατε, λέω, ότι θα έμενε η κόρη σα κουλίλια άμα ερχόταν στο γεννήματα. Εμ τι θα έκανε, λέω. Εγώ ξέρει πώ έχω δει. Κουλί θα έμενε στο γεννήματα, θα την έκανε. Ξέρει πόσα πει... παιδιά έχουν κόψει. Όπω και εγώ έχω κόψει γιαστό, δεν το κάνω. Φύγει από εδώ, ρε. Και ναι. Έχω δει, α πούμε, που του κάνουν σε κανένα κρατικό κανένα τέτοιο και παραπατάνε μετά. Του μένει κουσούρι. Ναι, ρε φίλε, να μου. Είχαμε στο ζώο μια κουτσή τη Θεία Μαρίτσα. Τη Θεία Μαρίτσα. Και τι. Α, είναι βγαίνουν όμορφο κορίτσι τώρα να πούμε. Τη Θεία Μαρίτσα την παντρέψαν καθιστή. Ναι, ρε φίλε. Την είπα την ιστορία το μεσημέρι. Δεν θυμάμαι. Για λέω τι, είχαμε στο σόι μια κουτσί, θα έχουμε και μια κουλή, λέω. Ναι, όχι, ρε. Στο γεννηματά μου την κάνει, λέω. Ανάποδα το κολλή στο χέρι, σαν από εδώ, ρε κουφάλα, το λέω. Πλάκα. Πρόσεξε να δει. Το 44, ναι. Η Θεία Μαρίτσα ήταν 23 χρονών. Φρέσκια, φρέσκια. Έσπασε το ποδάρι τη, να πούμε. Τώρα στα νοσοκομεία, άμα πα, το βάζει στραβά. Φαντάζεσαι να. Ναι. Στο 43. Έμεινε κουτσί. Τι 40 νοσοκομείο, μήπως. Πήγαινε στο παράθυρο εκεί στη Βυζής που έμενε. Ναι, ναι, ναι. Στη Βυζής, καθόταν στο παράθυρο, 23 χρόνια. Βυζής, ρε φίλε. Στη γειτονιά την ξέρω καλά, ναι. Εκεί που ήταν το πρωτότυπο το καφέ. Μπράβο, μπράβο. Το προποτζίδι ναι. Που βλέπουμε τα μάτια. Ναι. Περνούσε ένα κουρέα. Του 44. Περνούσε ο κουρέα, την είδα τη Θεία Μαρίτσα, την γούσταρα να πούμε. Ναι, καθιστή αλλά... όμως την είναι. Ναι. Δεν είχε τότε γκόμενες να τη βγάλεις. Βέβαια, φίλε. Την πήδηξες, την έκανες, την έβγαλες πρώτα. Να καταλάβεις. Πρώτα δεν στεφανωθείς. Να συζήσεις μαζί. Να δεις την κουρσουζιά τη. Την κλανιά σου να ρίξει να πούνε. Δεν είχε τότε. Πάει στον αδερφό της θείας Μαρίτσας. Ναι. Λέει, αγαπάω, λέει, τη Μαρίτσα. Αμάν. Λέει ο άλλος, αμάν βρέθηκε θύμα. Λοιπόν. Γρήγορα. Στη δίνω του. Γρήγορα. Την πάνε, τη φτιάχνουν τη θεία Μαρίτσα. Πάει η θεία Μαρίτσα να πούμε στην εκκλησία, καθιστή. Κυλητή διάκοπο. Κάτω η Θεία Μαρίτσα. Α, ο τράγος άρχισε να λέει. Σηκώνεται πάρτινα. Άρχισε να κουτσένει η Μαρίτσα. Λέω αυτή είναι κουτσή. Τώρα λέει την πήρε. Ωε φίλε. Δεν είχε τότε ούτε διαζύγιο ούτε τίποτα. Δεν είχε. Τον πήρε στον άλλον κουζουλό. Τρελό αυτό πάει αυτό είναι. Η Θεία Μαρίτσα γιάνκα γιάνκα γιαλό γιαλό. Γιάνκα Μαρίτσα γιαλό γιαλό. Τη φορτώθηκε ο κουρέας. Και τι λέω, φορτώθηκε ο κουρέας στη Μάνιτσα. Σήμερα τώρα δεν υπάρχει άντρας να παντρευτεί γκόμενα ωραία. Κατάλαβες. Και ξέρετε, λες να πάω στο γεννηματά. Τι πιτσιρίκα, ρε. Πιτσιρίκα στο γεννηματά. Γουστά από εδώ. Η δέσπο έξω του Μασούτη που είναι πάει εκεί πέρα, μα πάθει. Τι τρελώσε. Τι δέσπο δεν πάω εγώ στο Μασούτη. Δεν πάει, ούτε αυτή πάει. Έχει καλέ ένα ευρώ να με δώσει. Για την ψυχή του μπαμπά. Έχω να κάνω εγχείρηση. 60 χρόνια κούτρα, ρε φίλε. Επαγγελματίας μεγάλη φίλη. Ο κόκκινος είναι μικρό παιδί. Εγώ την παραδέχομαι τώρα. Αυτή δεν υπάρχει. Η δέσπο, ρε φίλε. Η δέσπο, ρε φίλε. Δεν μπροστά, ρε φίλε. Η δέσπο ήταν ιστορία. Είναι ιστορία. Ναι. Ακόμα. Είναι ιστορία να πούμε. Είδε το μάτσο με τον Ηρακλή σήμερα και την Άγια. Ναι, το είδα. Εγώ δεν το είδα, τα άκουγα στο ράδι. Ήμουν στην προπόνηση. Είναι καλό πόντο ο Ηρακλή. Ναι. Γιατί κράζουνε το Σαραμπαντάρε, φίλε, που έκανε τσάφ και βγήκε κόντρα 4 μένα. Κοίταξε τώρα, αυτό δεν είναι του Σαραμαντά. Ναι. Αυτό είναι η διάταξη που δίνει ο προπονητής. Ναι. Το έχει ξαναφάει ο Ηρακλής τέτοιο γκολ. Ναι, λογικό, έχω ακούσει πολλές στην κόντρα έτσι. Και επειδή ο Παντελίδης είναι παιδί καλό της άμυνας, του ξέφυγε στην αντεπίθεση. Δηλαδή, ο Σαραμαντάς, θα σου πω. Ναι. Ο Σαραμαντάς είναι κοντός. Ναι, είναι. Κεφάλι δεν έχει. Γρηγοράκος είναι, κολομαγκάκος είναι. Ναι, ανακατοσούρας είναι. Κολόμπακας. Ναι, κολόμπακας. Τι το κατεβάζει κάτω το Σαραμαντά να κάνει τι έχει. Σωστό γι' αυτό. Τον κρατά το γρήγορο στο κέντρο. Ναι. Λοιπόν, ποιο άλλο είναι γρήγορο στο κέντρο, α πούμε, να μείνει. Ποιο είναι κοντό. Ο Δόνη. Ο Δόνη είναι ψηλό, μπορεί να σου το κάτσει να πούμε. Ψηλό ο Δόνη, δεν το λες και ψηλό. 1,85 είναι, βέβαια. Ψηλό είναι για μένα. Ναι. Πώ δεν είναι. Ναι, είναι. Ποιο άλλο είναι, ο Μπάκο άλλο. Ο Πασά ποιο είναι. Πασά είναι ψηλό, δεν είναι. Αυτό. Του ψηλού θα του κατεβάζει. Φυσικά τους θα κρατήσει ένα χαφ. Κράτη του Λιοζίνιου πίσω. Δεν κατεβάζει και τα δυο τα στόπερ. Ναι. Ποιο είναι καλύτερο στα κυσκεφαλιά, θα δει εσύ. Θα κατεβάζει τον ένα. Ένα αμυντικό χαφ, δύο και ένα μπακ, τρει. Ναι. Τρει. Ναι. Και μόλι χαθεί η μπάλα, τέταρτο πέμπτο γρήγορα, έκανα την άμυνα, γύρισα στι επαναφορέ. Ναι. Τρει άμα περιμένουν, στι άντρα είναι καλά, ρε φίλε. Τρει γρήγορα. Για τον Ηρακλή φτάνουν. Ναι. Ένα γρήγορο ναι. Δεν υπάρχει.
Δύο αργοί πάλι δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει. Δύο γρήγοροι, ψιλογίνεται κάτι. Γίνεται. Θα έχει τρεις γρήγορους. Τρεις γρήγορους για την αντεπίθεση. Ο Σαραμαντάς, σούτ από μέση απόσταση έχει τρίχες. Τρίχες. Κεφάλι έχει τρίχες. Γενικά τρίχες. Άμα την πάρει την μπάλα, μπορεί να πάρει να σκάσει μια τρίπλα και να σουτάρει από μέση απόσταση. Πάλι τρίχες. Πάλι τρίχες. Θα σου βγάλει ασίστ καλή. Τρίχες. Και γενικά έτσι υποτρίχες. Τι το κατεβάζεται το Σαραμαντά. Ο Σαραμαντάς δεν φταίει. Ναι. Φταίει ο προπονητής που του είπε του Σαραμαντά να είναι εκεί. Εκτός κι αν. Κι αν. Εκτός κι αν. Παρενέβη και παρέβηνε. Του είπε και αυτός παράκουσε και πήγε ναι. εκεί. Εγώ σαν Σαραμαντάς, γιατί για ποιο λόγο να τραβήξω μπροστά. Δεν έχω λόγο. Λογικό μ' ακούγεται, ναι. Πόσα γκολ έκανε ο Σαραμαντάς στη ζωή του. Πόσα να έκανε. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Γι' αυτό. Το κάνει στον Ανέστη, ας πούμε, στον Μπάκα. Δύσκολα, ναι. Δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά κράζουν τον Μπακάκι, ρε φίλε, τον Μπάκαρο, τον Μπακάκι. Γιατί ο Μπακάκης. Πώς την έκανε γι' αυτό, Σαλαντούνι την έκανε τη δουλειά. Πρέπει να σταματήσει και αυτή η αηδία με τις κίτρινες, ναι. με τις πτώσεις και τα λοιπά. Πάλι. Κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, δεν είναι όλοι κούρκουροι να πούμε και λιονάκιδες ναι, ηθοποιοί ναι. να πέφτουν. Εντάξει, μπορεί να παραπατήσει, μπορεί να κάνει. Θα δώσει την κίτρινη, αν είναι μια φάση που βρωμάει πολύ έτσι επικίνδυνη τότε. Τώρα στο κέντρο θα δώσει κίτρινη για θέατρο. Μάλιστα. Μα πρέπει να είσαι και ανόητος να κάνεις κίτρινη για θέατρο. Άρα δεν σου δείτε μπορεί να παίξει γυρακλή. Έχει κάτι λεπτομέρειες. Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ο διαιτητής Ηρακλή. Δεν έπαιξε. Για δες. Όχι, δεν. Δεν νομίζω. Τι ψάχνεις, ποιον ψάχνεις. Ψάχνω να βρω ποιους κοντούς μπορούσε να έχει ο Ηρακλής. Α, για πίσω, για την κόντρα. Στην αντεπίθεση, ναι. Για να μην φάει την κόντρα. Λέει το Σαραμαντά. Όχι, ο Σαραμαντάς φταίει που τον είπανε να πάει εκεί. Δεν φταίει που έχασε την κόντρα επίθεση. Δεν είναι θέμα Σαραμαντά αυτό. Είναι θέμα Παντελίδη. Δίκιο το Αλάνι, το Αργιανάκι, ο Αναστόπουλος με τις αλλαγές του έχασε το μάτς. Λέει ο 909. Ραπ, εγώ είδα σε κάτι φάση ότι ο Σόζα τον έζησε τον Πετρόπουλο. Μεγάλο στόπερο Σόζα, μάγκα. Σόζα μπορεί να παίξει και χαφάκι. Παντού μπορεί να παίξει ο Σόζα. Οι φίλαθλοι του Αγροτικού ας δουν το μάτς από την Ε3, λέει. Το γήπεδο θα κυτρινίσει για να πάρει ο Άρης τη νίκη. Αλλιώς Αναστόχη ρε τάφα, λακρύει η Λαμία θα σφαχτεί. Δίκιο έχει ο φίλος αυτός. Αν σφαχτεί η Λαμία. Θα γεμίσει, θα κυτρινίσει ο Εύωσμος Τετάρτη. Ναι, αλλά και παοξίδες εκεί. Κάστε πάνω, έχει ό,τι θέλει. Εντάξει, τώρα παοξίδες ασχοληθούν με τον Αγροτικό Αστέρα και με Μάστορα. Την άλλη μέρα παίζουν σαν και θα ασχοληθούν τώρα, ρε φίλε, με Μάστορα. Αργυρόπουλος. Τι είναι αυτά που λες, λοιπόν. Τζόγλου και Σαραμαντάς να μένουν. Μπράβο. Ναι, ο Αργυρόπουλος στο δεξί τον μπακ που είναι κοντός. Ο Τζόγλου που είναι κοντός. Σαραμαντάς που είναι κοντός. Τρεις κοντοί σχετικά γρήγοροι. Και όχι στην ίδια ευθεία. Το Google ήταν το Google. Ναι. Το Google ζητάει την ευθεία. Ραπτό.gr, χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή, ανέβηκε. Δείτε την ζωντανά σε υψηλή ποιότητα στο ραπτό.gr. Κομμουνιστής από τις δυτικές συνοικίες πλέον. Γιατί μεγάλο χάγκερ. Βρήκε γυναίκα, κοπέλα εκεί και. Σοβαρά. Μπούκαρε εκεί κτλ. Κομμουνιστής. Σε γιάφκα. Δεν μου λες. Ναι. Αριστερή γυναίκα βρήκε. Με αξίρισες μασχάλης και τέτοια. Αδεξιά ακόμα να βρήκε τώρα κομμουνιστής. Τι έγινε. Οι αριστερές εξυγχρονίστηκαν. Α, εξυγχρονίστηκαν τώρα. Νίκος Γιάννητσα. Αυτό το Κόρντομπα, ρε φίλε, σε έχει ρουφήξει. Καλά, σε λέει το παλικάρι, ρε φίλε. Τα ταλαιμά. Ναι, για ένα διαμέρισμα ανταλλακτικά ξόδεψε. Βάλτο στην κατηφόρα πάνω, λέει, από το Καφτατζόγλιο και αμόλατο θα κάνει κάτι μπουρμπουλίθρε, λέει, στο θερμαϊκό. Ναι, σου βγάλε τα σωθικά του Κόρντομπα. Το Κόρντομπα 10 χρόνια δεν μου βγάλε τίποτα. Όλα θα τα βγάλει μαζί τώρα, ρε φίλε. Μόλι έπιασε 11ο χρόνο, ναι. τώρα πάει 12ο, μου είχε αλλάξει τα πετρέλαια. Μου είχε αλλάξει τα φώτα. Έτσι. Κάθε τρει και λίγο. Μου είχε αλλάξει τα πετρέλαια. Πού είναι αυτό κόκκινο που διαβάζει μεσημέρι κάτι διαφημίζει για να κυκλώσει, ρε φίλε. Άιτε, στείλ το εκεί πέρα. Πάλι πε Γρηγόρη, ποιο είναι, ρε φίλε. Πε ρε Γρηγόρη, ποιο είναι. Ευχαριστώ. Κάτι ρε, να κυκλώσει. Νοσηλευτή Θανάση για την Ευγενούλα, ταχεία ανάρρωση κτλ. Ναι. Βεβαίω. Ναι. Ποιο. Τι σκατά έφαγε και δεν βάζει γλώσσα μέσα. Μα ζάλισε αυτό ο Στέφανο. Είναι και Αργιανάκι. Τι δε, ρε φίλε. Τρελάδικα. Έφαγα του ντούνι, ρε φίλε. Τα σκατά έφαγα. Τρελάδικα. Τι έχουμε, φίλε. Έχουμε διάλειμμα. Έχουμε. Πάμε. 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 Racing heart zoos. Each meal she ate was a dozen car zoos. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εγιά 55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 Γιάννης Κυλιτίδης, Στέφανος Αργιανός εδώ Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, ελπίζω. Είναι ωραία η εβδομάδα. Είναι ωραία, έχει πολύ πράγμα. Είναι ωραία η εβδομάδα. Ξεκινάει αύριο, μεθαύριο, Πέμπτη, ό,τι θες. Αύριο ξεκινάει με τα Champions League. Champions League. Σήμερα έχει την Ηρακλάρα με την Ηρακλάρα, φίλε. Ωραία. Τετάρτη έχει ξανά Champions League, ξανά. Έχει αγροτικό Αστεράρι. Ναι, Πέμπτη. Πέμπτη έχει το Θεσσαλαμία Σέρες που βρωμάν τα χνότα των Σερέων από την πείνα. Ναι. Ο Σμάλι Σπόρο Ολυμπιακό, Παοκάρα με την. Άουτα Φαρίνα Σάλ και Γκέζελ Κίρχεν. Ναι. Ναι. Το μεταξύ. Και Σαββάτο είναι ο τελικό που θα πάμε να δούμε. Μ' αρέσει που οι Βορειοελαδίτες εδώ είναι. Τι σου λένε. Μα έπιασε ο πατριωτισμό για του Σκοπιανού. Τι Σκοπιανού μα. Ναι. Ότι αυτή τη Σάλκε ναι. Θα πάνε να πάρουν κάτι Βαρντάρ Σκοπιών. Βαρδάρσκα. Ναι, Βαρδάρσκα και Σκόπια. Και τι σα πειράζει που θα έρθουν. Θα πληρώσουν. Ναι. Θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν. Άμα πληρώσουν. Θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν. Δηλαδή. Τόσες εκατοντάδες χιλιάδες Σκοπιανοί άνθρωποι που έρχονται εδώ και έρχονται στο κόσμο και έρχονται και τρώνε στα εστιατόρια. Με την Audi, την. Με την Audi. Την Κυρίλα. Βεβαίω, τι κυρίε, με του κυρίου. Κάτσε ρε, ο Πάου πήρε τα εισιτήριά του, δεν γέμισε το κήπεδο, δεν sold out. Έτσι, σε δύο ώρες το κάνω. Θα βάλουν, λέει αυτό. Ναι. Πώς το λένε. Ναι. Πώς το λένε, θα βάλουν, λέει τα πάνω, α βάλουν. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Αυτή είναι τα Σκόπια που θα έρθουν, δεν είναι τα με εισιτήρια τη Άλκε. Πώς? Με εισιτήρια τη Άλκη είναι. Ναι, δεν έχει δώσει άλλο πάγκο μέσα στην. Όχι, γιατί. Αυτό α έρθουν. Α το γεμίσουν. Τι θα είναι 200 άτομα και τι θα κάνουν τώρα. Όταν πάτε στο Γευγελί και τα παίζετε, ρε. Α τα παίζουν καλά. Και φτιάχνετε τα δόντια σα επάνω στο Γευγελί. Ναι, και πάτε και βρίσκετε τι πιτσιρίκες και καλά κάνετε. Καλά κάνουν, ρε. Από τη μια και την άλλη πατριωτηλίκη. Εδώ περνάει όποιο θέλει. Όποιο γουστάρι περνάει. Στην Ελλάδα μπαίνει όποιο. Πάτε στα Ήμια. Πάτε στα Ήμια. Πετάξτε μια σημαία ελληνική, άμα είστε μάγκε. Τι απετάξει. Τι απετάξει. Τι απετάξει. Πετάξει σημαία ελληνική. Ούτε φλούδια. Οι βατραχάνθρωποι. Ούτε φλούδια από τα σπόρια πετάξει. Σαυράνθρωποι, ποιοι είναι αυτοί εκεί. Ούτε φλούδια από τα σπόρια πετάξει. Δεν μπορεί να πετάξει. Δύσκολα. Έλα. Είπαμε. Τι θα κάνει μαγκιά στον Ερντογάν. Και τι θα κάνει μαγκιά στη Βαρντάρ Σκοπίων. Αφού τρει και λίγο στα Σκόπια. Ψόνια. Γιατί, τώρα αυτό γιατί το θεωρεί μαγκιά στη Βαρντάρ Σκοπίων. Τι θα γίνει. Θα δουν 200 άτομα. Όχι, όχι, μ' αρέσει που το επαναστατηλίκι τη πλάκα. Έτσι κάτι επαναστατηλίκι. Ήρθε, θα έρθουν καμιά δεκουσαριά, θα ασχοληθούν οι παοξίδε και θα του βρίσουν, θα καθίσουν σακώτη τον Βαρδάρσκοπη. Τι θα κάνουν εκεί πέρα. Σιγά, μωρέ. Γιατί αυτοί δεν θα πάνε μήπω πάνω στου Άλκε. Πόσο ένα σωρό εισιτήριο. Ένα σωρό κόσμο, ρε φίλε. Πάντω πέρασαν οι πέρασαν οι Γερμανοί ένα στυλ πολιτικού περιεχομένου. Φάνω... Ναι, ότι οι παοξίδε λέει δεν είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι στου αντιπάλου, αν είναι λέει από ξένη χώρα. Ενώ όταν είναι αντίπαλοι από αυτή τη χώρα είναι φιλόξενοι. Ναι, καλά. Δηλαδή. Στη Σάλκη είναι όμως όλοι Τούρκοι φίλοι. Οι παοξίδες είναι αφιλόξενοι και σωστά κάνουν και είναι αφιλόξενοι γιατί έτσι κάνει έδρα. Τρομοκρατία, ρε φίλε, στην έδρα σου. Ναι. Τελείωσε. Αλλά το κάνουν και στις ομάδες τις ελληνικές. Παντού. Δηλαδή είναι λέει, όχι, το πήγαν στο πολιτικό. Χρυσαυγίτες τους βγάλανε. Ποιος ρε. Οι Γερμαναράδες. Δεν είναι φιλόξενοι και δεν είναι αυτό και τα λοιπά. Και καλά κάνουν και δεν είναι φιλόξενοι. Και τι δες δηλαδή, εσείς τρώσουμε εδώ πέταλα να δεις να περάσεις. Πώς θα γίνει. Να σε φάω τα λαρίγκα ρε φίλε να πούμε. Μάγκα να πούμε. Θα έρθεις να παίζω εδώ πέρα έξω UEFA. Ναι. Και θα έρθω να σε κάνω καλώς ορίσετε. Πέρα τι πάτησε μια φορά εκεί με τον Παναθηναϊκό στο τελικό κυπέλλου αν καλύψει φιλάκια. Ο Αργιανός της Μαρμίτας στέλνει μήνυμα. Τι κάνει το παλικάρι. Ο ανεψιός του Χαζινά. Καλά είναι, μπράβο. Τι, λέει. Τι λέει το παλικάρι. Καρυπίδη την Τετάρτη κάνε μια επίσκεψη στο Πανόραμα που έχει ωραία τρίγωνα. Uh-huh. Ένα κουτί για εύωσμο και ένα για σέρα. Ξέρει τι λέει. Τρίγωνα.
Ο Νίκταρη θα πληρώσει τα γιατί, τρίβολα. Γιατί ρε, θα πληρώσει, ρε. Άντε να είσαι εδώ, Ηρακλή. Θα πληρώσει, Ηρακλή, ρε. Τον προκαλώ. Δεν προκάλεσαι έντονα. Τον προκαλώ. Νίκταρη, σε προκαλώ. Ναι, και δύο κουτιά πανοράμα του τρίβολα μπορεί να πληρώσει. Σε προκαλώ, Νίκταρη, και λέω. Άντε να σε δω, άντε στη Ριζούπολη δεν σε είδα. Καλά. Να σε δω στι Σέρε, όπω λέει ο Βασίλη, και που αλλού και στον αγροτικό αστέρα στον έμβοσμο. Γιατί αν πέφτουν οι κλωτσιέ σύννεφο, τι να σε κάνω, ρε Νίκταρη, στα λόγια μόνο. Εγώ τον κουμπάρο μου και δεν μασάω κτλ. Να γαράκι. Α δούμε. Άσου τώρα στη Σμύρνη, ναι. Μια χαρά σε έπαιξε. Δεν είχε θέμα ο διαιτητής. Μην λέμε κανένα, σα έσπρωχνε κιόλα. Αλλά είπαμε, ο Ντούρης είναι ποδοσφαιρικός ανόητος. Τι να κάνουμε τώρα. Είχε θέμα, είχε προβλήματα. Κώστα λες, επειδή τον Άρη δεν τον έδινε στις στοιχηματικές εταιρείες για άνοδο στην αρχή της χρονιάς, να νόμιζαν ότι θα ανεβούν νερό και τώρα σφίξαν τα λουριά και ψάχνονται. Λέει ο Στέλιος. Κουμαρτζίδικα του πήγε αυτό. Ραπτό, βλέποντας Ολυμπιακό, ΑΕΚ Παναθηναϊκό σε τέτοια μετριότητα, δεν είναι ο ΠΑΟΚ το απόλυτο φαβόρι για το κύπελο. Θέλω τη γνώμη σου. Απόλυτο δεν είναι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Φαβορί είναι. Και είναι πολύ, ο πιο σοβαρός από όλους τους υπόλοιπους. Τι εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει φέτος, ρε φίλε, τόσο πολύ. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Ναι, φυσικά. Γιατί εγώ πιστεύω δηλαδή. Δεν το πιστεύεις. Το πιστεύεις. Το πιστεύω, δεν σου άκουσες καλά. Το πιστεύω, λέω. Πολύ ναι. Το πιστεύω. Το βλέπω δηλαδή να έχουμε πανηγυρισμούς εκεί στο Λευκό τον Πύργο. Καντίνες, σουβλάκια και τέτοια. Τι είναι πιο πιθανό. Τι είναι πιο πιθανό. Να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο στην μπάλα ή ο Άρης το κύπελο στο μπάσκετ. Ο Άρης στο μπάσκετ. Τι λένε, σοβαρά μιλάς. Το βλέπω πιο πιθανό. Γιατί είναι ένα μάτς. Γιατί είναι ένα μάτς. Γιατί και το κύπελο είναι ένα μάτς. Ναι, ναι, μέχρι να φτάσει. Ναι, μέχρι να φτάσει. Ναι. Θα σου πω γιατί. Γιατί. Αν το παίξουμε αγωνιστικά, ναι. Αγωνιστικά άμα το παίξουμε, πιο πιθανό είναι να το πάρει ο ΠΑΟΚ στην μπάλα. Αγωνιστικά. Ο ΠΑΟΚ στην μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στην μπάλα. Έξω αγωνιστικά να το πάμε. Εγώ όπως το βλέπω αυτό το μάτσο τελικό με τον Παναθηναϊκό, το βλέπω σαν δώρο του Γιαννακόπουλου στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Ότι θα το αφήσει. Ο Τράκη. Ναι. Θα κάνει. Θα το κάνει δώρο, είναι χορτασμένος. Τόσο πολύ. Ναι. Πώς λες για τα ψίχουλα κάτω από το τραπέζι. Μη μείνει. Ναι. Εγώ πιστεύω θα το δώσει. Χορτασμένος είναι. 250 ευρωπαϊκά έχει ρε Κώστα. Άλλα τόσα χίλια πρωταθλήματα. 200.000 κύπρα. Ακόμα ένα σου λέει τι να το κάνουμε, ωραία τώρα. Άρα το Σάββατο. Ναι. Έμεινα μόνο στο σπίτι. Μου φοβηθήκες. Χιλτίδη. Έμεινε στην κλινική γυναίκα μου και το παιδί και τα λοιπά. Πήγα εγώ. Α, δεν μιλήσαμε τα απόγευμα. Ναι. Κλειδώνω τις πόρτες. Τάσκρους. Την καραμπίνα έτοιμη. Το όπλο, ναι. Ναι. Και τα κατεβασμένα τα στοράκια. Περίμενες για σαματά τώρα εσύ, έτοιμη. Όχι, κάτσε, δεν. Πάντα είμαι οργανωμένος, αλλά ναι. Κατεβασμένα τα στοράκια, το κέρατο εκεί μέσα και τα λοιπά. Και λέω να δω λίγο τηλεόραση. Ναι. Και είχε ένα θρίλερ με το Ρίτσαρντ Γκιρ. Όχι, ρε φίλε. Ρίτσαρντ Γκιρ θρίλερ. Ένα θρίλερ με το Ρίτσαρντ Γκιρ. Και έχω πάρει τη μήνυα αγκαλιά, έχω χεστεί. Σιγάρε, Ρίτσαρντ Γκιρ και θρίλερ. Πόσο θρίλερ μπορεί να ήταν με το Ρίτσαρντ Γκιρ. Άσερε με το Ρίτσαρντ Γκιρ τώρα. Ρίτσαρντ Γκιρ. Στα νιάτα του. Έλα, ρε. Πώς ήταν ο Κατσαβάκη. Ναι. Κατσαβάκη. Ρίτσαρντ Γκιρ και θρίλερ. Να μην πει, ξέρω εγώ, είναι κούνελο μαμιά και τέτοια να παίζει με καμιά νέα. Όχι, ήταν. Τόσο πολύ ψυχοπλακό. Δηλαδή, αν δει κανένα κανονικό θρίλερ, τι θα πάρει. Θα ανεβεί τα ταβάνια. Μ' αρέσουν τα θρίλερ. Ψοφάω. Ναι. Χειμώνα. Ναι. Χειμώνα. Ναι. Έξω να φυσάει. Ωραία. Λίγο ψηλόβροχο. Ναι. Το καλοριφέρ γεμάτο. Παρακαλώ. Κλειδωμένο. Σωστά. Από κάτω το. Ναι. Ναι, το κέρατο. Τι να κάνεις. Έχει κέρατο. Τι να κάνει. Δεν μου λες. Και να βλέπει θρίλερ. Να έχει και μια οθόνη. Να έχει και μια οθόνη. 67 ιντζόν, έχει εκείνο ο μπανιώτη. Ναι. Ο γιατρό. Ο... Ναι. Μια τρομερή, φοβερή. Τι τηλεόραση λυπήθηκε, ρε σκύλι. Λέει. Google φωνάζει. Ποπ, εμφανίζεται στην τηλεόραση. Με το παλιό, ότι έχει τέτοιο σύστημα. Smart TV. Ναι. Τι να πούμε, να γελάσουμε. Ναι. Κόκκινος ψέματα. Κόκκινος ψέματα. Το βγάζει. Το βγάζει. Όχι, ρε φίλε. Σαρδάμ κόκκινος. Σαρδάμ κόκκινος. Google. Το βγάζει αμέσως. Όχι, ρε φίλε. Τρομερό. Πόσο την πλήρωσε αυτή, ρε. Πόσο την πλήρωσε την τηλεόραση. Και τα βλέπεις και σε διάσταση, πώς το λένε. 3D. 3D. Βάζεις και την γιαλαμπούκα, ξέρω εγώ, τα στόρια μπροστά και. Ναι, ρε φίλε. Άμα. Πω, το ένα πόρι, κόκκινο και άλλο, το άλλο μπλε. Πόρι μαύρο. Τι λέει, ρε φίλε. Αυτό είναι απόλαυση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο στο θρίλερ, ρε φίλε. Ναι. Όταν βλέπεις το θρίλερ εκείνη η ώρα που έχουν πάντα αλάδωτε τι πόρτε που τρίζουν. Ξέρω εγώ, ναι. Και ανοίγουν τον ντουλάπι. Και βγαίνει η γάτα, πετάγεται, ξέρω εγώ. Ναι. Εσύ πώς αντιδράσεις, ένα μάτι το κλείνεις, έτοιμος. Ναι, το κλείνω. Για να δω πόσο ξέρω εγώ έτσι. Το κλείνω, ναι. Το κλείνω. Λες και σημαδεύεις, ας πούμε. Έτσι. Οδηγός Χρυσάβα. Όπα. Τι θέλει αυτό το ρημάδι. Τι θέλει. Τι λέει. Τι λέει το ταγάρι, να πούμε. Τι λέει ο Τσουπανοκαμπόης. Στο ζαχαροπλαστείο του Οκταπόδα, εάν πάει και πάρει από τη Σοφούλα, λέει, και Κονιπετής λέει, Κονιπετής πάνε στο γήπεδο και
Ναι. Στη Σοφούλα, ναι, λέει, το ζαχαροπλαστή πάνω στο Δερβένικη, στη Τουρκάδα. Ναι. Στη Σοφούλα. Ναι. Από εκεί, γιατί πρέπει να πας προς τις Σέρες. Να σταματήσεις. Οι Αργιανοί περιμένουν τώρα ο Νύκταρη να καθαρίσει το ρεύμα. Θα καθαρίσει, φίλε. Τι θα καθαρίσει. Θα καθαρίσει, φίλε. Ένας μπορεί να καθαρίσει. Καλά. Στον Εύωσμο μπορεί ένας να καθαρίσει. Τι θα καθαρίσει. Ο Μάνας. Ο Μάνας. Εδώ Γιάννη, ρε φίλε, μεγάλο μα. Εδώ είναι που σκιάζει, σηκώνει τρίχα κάγκελο και τώρα μάει τον κλείνει. Όταν αμένα τρομερά. Ακού, ακού. Θρύλερ, ηλικάνθρωποι και τέτοια, ρε. Σε κανένα θρύλερ, μα σε κανένα δεν λαδώνουν ποτέ τις πόρτες. Πώς είναι δυνατόν. Ψυχολογικά θρύλερ είναι τα καλύτερα. Σκιάζεσαι, ναι. Πότε θα βγει, από ποια γωνία θα βγει, ποιο θα πεταχτεί και τέτοια. Το ωραιότερο θρύλερ που είδα ήταν η έκτη αίσθηση με τον Μπρους Γουίλις. Εντάξει, αυτό, ναι, ήταν, αυτό είναι ψυχό, ναι, πιο, ναι, πιο ωραίο που είδα τελευταία. Κατάλαβα. Πούμε, ναι, ήταν, είμαι υπέρ Αγκάθα Κρίστη, τρελαίνομαι για Ερακλή που αρρώθηκε. Τέλειες, ναι. Άρα σ' αρέσει και, το, και ο Σερ Λοκ Χόλμς, ρε παιδί μου. Το Σερ Λοκ Χόλμς. Σερ Λοκ Χόλμς, πώς σε λέγω, γι' αυτό σε λέγω. Ναι, ναι. Σ' αρέσει. Μητεωρητή Κάλαχαν. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λέγανε αυτό το παλιό, ρε φίλε, το αστυνομικό. Πώς το λέγανε, για. Έλα, για. Έχει πολλά εκεί τη δεκαετία του 80, ρε φίλε. Ναι. Πιο πολλά έπαιζε ο Charles Bronson εκεί πέρα, κάτι τέτοια. Τι μορφή Charles Bronson. Τον Μπάρκα πώς τον είδε σήμερα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, Γιάννη. Τι λέει, τι λέει, τι λέει, τι λέει. Όχι, κάτι αστυνομικούς, επιθεωρητής Κάλαχαν, κάτι. Μπράβο. Ναι, ναι, κάτι τέτοια. Κάτι τέτοιους παλιούς. Ηθοποιούς δεν θυμάμαι. Τον Μπάρκα πώς τον είδε, θρίλερ. Ο Μπάρκας, όχι ρε φίλε, τι θρίλερ. Τι γκολ ήταν αυτά που έφαγε. Δώρα του ήρα. Εντάξει, ρε. Μ' αρέσει που είναι οι Ηρακλειδείς και δυσαρεστημένοι. Πήραν τον Πόντο. Πήραν τον Πόντο από την ΑΕΚ. Δεν μπορούσαν να πάρουν το τέτοιο τρίποντο. Με δυο ατομικά λάθη τώρα. Άκουγα την περιγραφή και άκουσα τις δηλώσεις και εντάξει, φίλε, μπορούσαν να καθαρίσουν το μάτς. Ειδικά μια φάση λένε στο 2-1 μπορούσαν να το κάνουν 3-1. Ποιος έχασε ένα άχαστο. Ναι. Ποιος έχασε, κάποιο άχαστο έχασε για να γίνει 3-1. Ο Λεωζίνιο. Ναι. Ο Λεωζίνιο, ρε φίλε. Ναι. Λέει απαγορεύεται για την κλάση του να χάσει τέτοιο γκολ. Ναι. Και ο Κλάους λέει έχασε χθες ένα. Καλά, ρε, ο Κλάους είναι σε δυσάρεστη κατάσταση. Ναι, κάτω παιδί πρέπει να το ξεματιάξουν αυτό το παιδί. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τι θα το ξεματιάξουν. Καλός γκολτζής, ρε. Κάπου αφλογιστή έπαθε το παλικάρι. Λοιπόν, ο Κλάους πρέπει να πάει. Μήπως να πάει και η Σερβία στα μασάζια εκεί να γίνει. Τι. Αυτός είναι κυνηγός. Είναι, ρε φίλε. Αλλά κυνηγάει κάτι πουλιά, κάτι. Κάτι νυχτερίδες, κάτι ψωμί. Ναι, γρ, πουλιά κυνηγά γιατί γρήγορη εκτέλεση. Σηκώνει όπλο γρήγορα. Θες να ανέβει ψυχολογικά όπλο. Θέλω, ρε φίλε. Αλήθεια θέλω. Το λέω, ναι. Δεν το γουστάρει το παιδί, ρε φίλε. Πρέπει να πάει να κυνηγήσει αγριογούρουνο. Όπω μέσα στην δράση, αδρεναλίνη. Στη δράση. Να πάρει και το παγανιά πρέπει να βγει δηλαδή. Παγανιά. Ναι. Άμα φάει 2-3 αγριογούρουνα και μπει μέσα στο γήπεδο, ναι, θα ανεβεί ψυχολογικά. Απέφαγα ολόκληρο γουρούνι. Θα άνδρες. Πάει αυτό ο παλιάνθρωπος και βαράει τα πουλάκια. Τα περιστέρια την αγριόπα πια. Και τις αγριόπαπια κτλ. Ορτίκια μπεκάτσι τώρα. Ορτίκια βαράει, δεν τρέπεσε λίγο με τμάιδι και ένα βιτάρα, ένα σαράβαλο που έχει εκεί. Πάει εκεί στα. Πάνε μέσα στη δράμα εκεί στο καράντε, ρε, 200 κιλά αγριογούρουνα τώρα, κάτι θηριά. Τολμάστρε να πας εκεί. Όρμα εκεί μέσα με 3-4, βγάλει μια παγανιά. Βάλτε σκυλιά μέσα. Αν πάει παγανιά, ναι, ο Κλάους, ναι, που είναι κανονικός κυνηγός. Τον έχω δει, διαβάζει το κυνήγι. Καλά και κάνει το παιδί. Ναι. Να πάρει με την καραμπίνα τη μεγάλη και, ναι, το σκύλο τον τεράστιο. Βέβαια. Το βάλει στο φορτηγό μέσα και παγανιά δεύτερος μαζί. Να βάλει και το φραπέ το παγωμένο και μια ώρα, ναι, μέχρι να πάει. Χτύπα τρία αγριογούρουνα, μπορεί να είναι παλιά άνθρωποι. Εκείνο θέμα. Εκείνο. Γιατί το γουρούνι πρέπει να είσαι από το δρόμο που θα περάσει. Αγριογούρουνι σαν τον κόκκινο εκεί. Μπαμ, μπαμ, να το ρίξει κάτω. Και άγριο κιόλα πρέπει. Ναι, αγριογούρουνο. Ναι. Μοσχαροβούβαλο. Και ξέρει τώρα, αν πει μπροστά στο γουρούνι και δεν το φας, έφαγε αυτό. Τελείωσε. Δεν σταματάει το γουρούνι. Σαν τόπλο, αν το βγάλει, ναι, πρέπει να πυροβολεί. Τέλο. Αλλιώ κάει. Άμα είσαι και δεν πατήσει σκανδάλι, καθάρισε. Γεια ρόπα. Σε τελείωσε. Σε τρύπησε το γουρούνι και σε έχει πάρει σβάρνα, φίλε. Θα σε βγάλει κάτω μέχρι τη Τούζλα, κάτω τη θάλασσα θα σε πάει από τη δράμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι. Άστο, φίλε, δύσκολο. Και τώρα το κακό για τον ΠΑΟΚ, αυτοί ετοιμάζονται. Ναι. Ετοιμάζονται οι ΠΑΟΚ. Ετοιμάζονται. Ναι, αυτό και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρουν ότι θα έχουν center for τον Κλάους. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά θα τα παίξει το παιδί. Ποιο? Ο Κλάους. Λες να ξεσκιστεί με την. Θα τρελαθεί, παντή καραδίμπαλο εκεί πέρα μέσα, φίλε, θα τρελαθεί μετά. Μετά τελείωσε μόνιμο στο πάγκο θα είναι ο Πρίγιοβιτς, άμα βάλει δύο εκεί πέρα. Και ο Πρίγιοβιτς μισή ώρα. Ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να παίξει, αυτό είναι τώρα. Πρίγιοβιτς μισή ώρα. Τον βάζει εκεί ο Λυσγάρας, τον κάνει κεφαλοκλείδωμα. Λύσαξε ο κόκκινο. Ο Βίλος ο Κίδας. Ο Βίλος ο Κίδας. Ο φίλος ο Κίδας. Τι έκανε ο Κίδας. Τι έκανε ο Κίδας. Τίποτα. Έπαιξε μπάλα. Τι 50 ρίσκες. Τι έκανε. Ο φίλος ο Κίδας. Τι έκανε. Τι έκανε. Τι έκανε. Τι έκανε. Δεν έδωσε ένα μπέλα στον ΠΑΟΚ. Και. Τι έγινε. Το πρώτο του τελευταίο είναι που δεν πήρε. Πάρ την ΕΠΟ και ξαλλο ο Κίδας είναι ΠΑΟΞΙΣ. Και πάρε ο Ζαδάκη. Φώναζε το βουβάλι αυτέ. Μου Κίζε. Τι ο Κίδας. Ο Μπρέδρε. Όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ παίζουν τον ΠΑΟΚ ανάποδα. Τι να σας κάνω. Είχατε τον καγκάτσι στην ΕΠΟ, πέρατε τα ψίχουλα,
Πάτε τώρα και τα αυτά. Αφού θα πάρουμε όλες τις ΕΠΣ τώρα. Τις σωματεία και τα τέτοια. Πάρε τις ΕΠΣ, πάρε τις Φάντα, πάρε. Ακού, 70% λέει κέρδος ο γραμμένος. Και ο ξεγραμμένος. Τι κρυόκολος κι αυτός ο γραμμένος. Έλατε. Ευτυχώς δεν βγαίνει στο κανελάκι τώρα τελευταία, μας πιάσει ο ύπνος. Ναι, δεν ακούω, δεν βγαίνει. Καλό παιδί όμως, να ξέρεις. Εάν είναι καλό παιδί. Ναι. Όχι, θέλω να πω, δεν είναι. Και τι, είπαμε εμείς ότι είναι καλό. Μου άρεσε πιάσει 12 λεπτό γραμμένο στο ραδιόφωνο. Ναι. Κοιμηθήκαμε στο τιμόνι. Τελείωσε η δουλειά. Έχει φάει και έχει ταξιδέψει και σε ευθεία. Σε πήρε ο ύπνος. Και θα ακούγει την κόρνα από το κεφάλι σου πατημένη και που κοιμάσαι πάνω. Ναι. Για διάβασε το μήνυμα και να σε πω. Στον Εύωσμο, λέει ο Αριανός από την Αθήνα, μόνο ο Άγγελος μπορεί να καθαρίσει. Για το τραυλό, λέει. Σιγάρε, φίλε. Ναι. Τόσο πολύ. Άμα γουστάρει ο τραυλός, βοηθάει. Αλλά. Δεν τα ξέρω τέτοια σενάρια εγώ με το τραυλό. Άμα το έντερο είναι ελαφρύ. Ναι. Θέλει το ΕΛΑΗ. Θέλει, α. Θέλει τα ΒΙΤΑΜ. Αλλά. Αν πώ για. Δεν θα. Τι, πλάκα κάνει. Χωρίς ΒΙΤΑΜ δεν πάμε. Άνοιξε του τα μάτια, λέει, όταν λέει ο Μπανιώτης, λέει, στην TV Αντώνης Παπαδόπουλος εμφανίζει ο Γρηγόρη ο κόκκινο. Μου λε τώρα και στην Τούμπα με τρία στόπερ θα παίξουμε Πέμπτη. Τι θα γίνει. Ναι. Πώ τη βλέπει. Για να δώσει ένα μάθημα τώρα. Στην Τούμπα. Πώ θα κατεβεί ο Άχιλος. Τα στόπερ ήταν φανταστικά. Ναι. Γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν δύο μπακ που δεν είναι μπακ. Τον Κίτσιου και τον Ελιανίδη. Πολύ ωραία. Λέω ο Κόκκινος. Πολύ καλό ο Κίτσιου. Καλό είναι. Δεν ήταν. Λέω, έτσι νομίζεις εσύ. Έτσι φαινότανε. Αν είχε μυαλό τριάδες με τον Σολτάν και ήταν στα καλά, θα χτυπούσαν εκεί. Πήγανε να χτυπήσει από εκεί ο Λουτσέσκος. Άλλος άχυλος αυτός. Ναι, ναι. Πω, τι δίδυμο ήταν αυτό στον πάγκο. Φράνκενστάιν Τζούνιορ. Επίδειξη κρυότητας. Μπήκανε φανταστικά σε πλαϊνά μαρκαρίσματα τα στόπερ. Ναι. Και επειδή δεν μπόρεσε να τη σπάσει προς το. Δηλαδή, όταν σου τη βγαίνει τριπιέτριο Δελεγιανίδης και μετά το Σολτάνι. Ναι. Θα αναγκαστεί εκεί να πέσει ο στόπερ. Αριστερό στόπερ. Πέσει ότι είναι ο Κρέσπο. Πολύ ωραία. Άμα πέσει εκεί ο Κρέσπο, ανοίγει η διάταξη των τριών στόπερ. Πρέπει να πλαγιάσει ο άλλος ο κεντρικός στόπερ. Ξάρι κανονικό δεν έχω. Να χωθεί. Ο Βασιλακάκης, τι συγκαμμένο. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμα. Άσερε συγκαμμένο. Άστο. Συγκαμμένο, άμα δεν χωθεί εκεί, τι. Εκπληκτικός ο Κρέσπο και ο Μαλεζάς. Και ο Βαρέλα περιόρισε στο ελάχιστο τον Γουινές. Το Γιουνές. Ναι, μπράβο. Αυτό το σέντερ φόρο. Τον Κολτζή που έχουνε. Τον Κολτζή. Τον περιόρισε. Ο Βαρέλα στα πολύ λίγα μέτρα, ψηλά, μπορεί να βοηθήσει. Είναι πολύ δυνατός. Άμα τον βάλεις τώρα όμως, πρόσεχε, Ήβιτς άκου. Πέλαγος. Άκου άχυλον. Για πάμε. Άκου, ναι. Πρόσεχε. Άκου Ήβιτς. Εάν παίξει τετράδα με Βαρέλα μέσα, ναι. Και επειδή δεν υπάρχει στον ΠΑΟ καθαρό αιμοσκόφτης, δηλαδή ναι. Ο Κάτσε δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Ζόρικο. Ο άλλος είναι τραυματίας, ο Κάνιας. Κακό αυτό. Θα σου κάνω τον πάτο βάζο οι Γερμανοί. Με Χαρίση μέσα σίγουρα. Ο Χαρίσης θα φάει τις κάρτες. Ναι. Θα έχεις προβλήματα. Θα τρυπηθείς. Ναι. Θες τρίτο στόπερ. Τρία στόπερ θες. Θες τρία στόπερ. Μαλεζάκο θες εκεί, σίγουρα. Ναι. Και όταν αμήνεσαι. Και όταν αμήνεσαι. Να κλείνουν. Μη σου πω ότι πρέπει να παίξεις τρία στόπερ, δύο πλάγια back half. Ναι. Δύο half. Και να βάλεις όπως το κάνει ο. Πώς τον λένε, ρε. Πες μου. Ο Κόντε. Ο Κόντε. Ναι, κατάλαβα. Με 5-3-2 μήπως. Με Αζάρ και. Πώς τον λένε τον άλλον. Στη Τσέλσι. Δεν παίζει 5-3-2. Παίζει 3-4-3. Ο Κώστα παίζει μπροστά. Ο Πέδρο και ο Αζάρ. Ο Πέδρο και ο Αζάρ. Ναι. Δεν παίζει με δεκάρι κλασικό αυτός. Δεν παίζει, ναι. Ναι. Που σημαίνει το business bar δεν το χρειάζομαι σε αυτό το μάτς. Δεν το χρειάζει. Ναι. Πρέπει να παίξω δηλαδή με δύο half που θα είναι ο Τσίμιρο θα είναι οπωσδήποτε. Ένας δεν βγαίνει αυτός. Ο άλλος θα είναι ο Σακχόφ. Πολύ καλά. Ο άλλος θα είναι ο Σακχόφ. Και μετά από εκεί πέρα. Άλλον έναν θέλουμε. Πρέπει να βάλεις το center for σου και να παίξεις. Θες να παίξεις. Θέλω. Ενρίκη από τη μια, Μιστακίδη από την άλλη. Μπράβο. Και ένα φορ. Ναι. Εντάξει. Θες να είναι ποιος κακός φορ θες να είναι. Ο Κουλούρης θες. Δεν έχεις center for καθαρό. Κλάους Κουλούρη θα παίξει. Ο Κουλούρης επειδή είναι και πιο γρήγορος. Λες. Το προτιμάω. Είναι πιο γρήγορος. Είναι να το πούμε ότι είναι λιγότερο κακός. Λιγότερο κακός. Είναι λιγότερο κακός. Το προτιμάω. Δηλαδή, ούτε καν 3-5-2, 3-4-3 χωρίς δεκάρι. Ναι. Με τον Ενρίκε και τον Μιστακίδη, σε ανάλογα δηλαδή όπως είναι ο Αζάρ και ο Πέδρο. Ναι. Σέντερ φορ τον Κώστα αυτή, τον Κουλούρη. Εγώ αυτόν έχω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και άμα σου πω εγώ ένα άλλο, Ενρίκε Μπίσεσβαρ και μπροστά μόνος Μιστακίδης. Α. Ναι. Επίσης σε 3-6 να φύγεις. Ναι. Αυτό το να παίξεις χωρίς φορ. Και να παίξει με περισσότερο. Μόνο κόντρα όμως πρέπει να παίξει. Ή να παίξει 3-5-2 με δεκάρι. Ναι. Με Ενρίκε Μιστακίδη. Ενρίκε Μιστακίδη. Με Ενρίκε Μιστακίδη. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται να το παίξει. Γιατί ας πούμε δεν έχει πέλκα
και ο Μπίσεσβαρ, ξέρω εγώ, δεν θα το ξεκινήσει. Γιατί αν ήταν το ξεκινήσει. Ναι, είναι δύσκολο μάτς. Ναι. Θέλει πολύ χιλιόμετρο. Θα βάλει το Σακόφ πιο μπροστά σε μορφή δεκαριού και πετάξει Ενρίκε Μιστακίδη να φύγει στην κόντρα με το Σακόφ που θα έχει λίγα μέτρα έναν, του δύο φορ, δύο, τρει, του δύο πλάγιου μπακ πέντε και ένα χάφ ακόμα τον Τζίμιροτ. Ναι, αλλά το Σακόφ το βάλαμε ξάρι για δίπλα στον Τζίμιροτ. Πώ θα το βάλουμε, δεν μα λείπει ένα χάφ ακόμα. Μπορεί να βάλει το Χαρίση. Το... ή να βάλει το Χαρίση από ναι. πίσω. Ή να βάλει το Χαρίση με τον Τζίμιρο να κάνει το σταυρό. Λέω για μισθακή, να ναι. κάνει το σταυρό σου. Να το κάνουμε, ρε φίλε. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, έτσι κι αλλιώ. Κάτι στραβό θα έχει. Θα γίνει, ναι, θα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ωραία το σκέφτομαι. Ρε συνέχει ο Μισθακίδης να κάνει, ρε φίλε. Τώρα αν έβγαινα για καφέ με τον Ίβιτς. Πες, ναι. Εγώ είμαι ο Ίβιτς, ναι. Κώστα, θέλω να βάλω γκολ, τι πρέπει να κάνω. Ακού, άχιλε θα τον πω. Για παίζουμε, Κώστα. Ο Βαρέλα, καλά τον έχει τρίτο στόπερ. Τον έχω, ναι. Ωραία τον έχει τρίτο στόπερ τον Βαρέλα. Δεν στρίβει Κώστα, τι να τον κάνω. Αλλά τον έχει με τον Μαλεζά. Με τον Μαλεζά και με τον Κρέσπο. Μόνο έτσι μπορώ να τον βάλω. Έχεις κέντρο, center back. Έτσι είναι το Κρέσπο. Μαζεύει σκουπίδια κτλ. Εάν τον βάλει τώρα σε ευθεία με τον Κρέσπο ναι. και δεν έχει και κόφτη, σε πηδήξανε τα ράματα οι Γερμαναράδες, οι Φιλοσκοπιανοί, από τον άξονα θα έχει και μπέναλτι και προβλήματα. Δηλαδή, Κώστα, στη διάδα να μην τον βάλω. Δύσκολα είμαι. Αν είχε μέσα, κάτσε. Δεν έχω κόφτη. Και κάνει, διάλεξε όποιο θέλει και μπορεί να βάλει και δεύτερο μετά. Παίξε 4-3. Παίξε. Ναι, παίξε 4-5-1. Θα παίξω. Θε να παίξει 4-3-3. Παίξε Μαλεζά Κρέσπο. Μην βάζει το Βαρέλα. Και αυτό καλό. Ναι, αν θε να παίξει έτσι. Έβαλε το Βαρέλα στην ευθεία, κάηκε. Κάηκε το Πελεκούδι. Άρα Κώστα να παίξω 3 στόπερ. Ναι. Το λέω πριν το μάτς. Έγινε. Το λέω Δευτέρα πριν το μάτς. Καλά τα λες. Και για μένα το καλύτερο είναι. Ή το 3-4-3 με φορ και τους Μιστακίδη Ενρίκε ναι. από πίσω. Να βγαίνουν βελάκια κι αυτοί. Ναι. Έτσι. Και να μαρκάρουν όμως. Και μαρκάρουν σκυλιά ναι. είναι, φίλε. Ο Μιστακίδης μαρκάρει. Και ο Λεγιονάριος μαρκάρει. Ο Λεγιονάριος έχω αμφιβολία. Εντάξει, άτσα, αλλά μπήκε την προηγούμενη φορά στο μαρκάρι. Έχω αμφιβολία. Δεν πιστεύω να ξανακάνει. Ή πετάς 3-5-2 με Σαχόφ Χαρίση Τζίμιροτ. Δυστυχώς το Χαρίση έχω φόβο στα μαρκαρίσματα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ναι. Αλλά έχω τρίτο στόπερ. Οπότε. Που τον περιορίζω στο πρόβλημα και πετάζω χωρίς Φορμιστακίδη και Ενρίκε. Δύο. Έχω και αυτή τη λύση. Διαλέγεις και παίρνεις. Διάλεξε ό,τι θες. Τι απορρίπτουμε εμείς, σαν εκπομπή. Τι? Απορρίπτουμε το 4-3-3 ναι. με Βαρέλα, στόπερ, ευθεία με Κρέσπο. Κρέσπο, χωρίς κόφτη. Καθαρό. Αυτό το απορρίπτουμε. Μας κάνω σουρωτήρι γιατί. Μας κάνω σουρωτήρι γιατί. Δεν με λες. Σε ρε, όσοι είσαι ρε. Το ναι, αφού. Μας κάνω σουρωτήρι γιατί. Μας κάνω σουρωτήρι γιατί είναι αφού. Το Τζαλμά Κώστα να το βάλω μέσα, έχω, είναι λίγο χτυπημένο ακόμα. Πώς το είδες? Για πες Κώστα να το βάλω. Το Τζαλμά το να βάλει γκολ. Το Τζαλμά θα το πω. Ή το Τζαλμά του Χρήστο. Στα μπαρκαρίσματα. Κούρσες. Ο Μιστακίδης έχει καλύτερες. Τελειώματα. Ο Μιστακίδης έχει καλύτερα. Λοιπόν, άστο στον πάγκο. Ναι. Ναι. Και έχει τον και σε περίπτωση που θυμηθείς να παίξεις 5-3-2 και πετά τον δεκάρι. Το Τζαλμά κάμπο. Δεκάρι, ε. Δεκάρι. Αχα. Δεκάρι. Λες, ε? Έχει την ταχύτητα, έχει την μπάσα. Έχει ναι, την εξιδέρκεια. Δεν έχει τελείωμα, καλό. Δεκάρι, δεν θέλουμε τελείωμα. Ναι. Όλα δεν είναι τελεία, δεν είμαστε Μπαρσελόνα. Κάτι στραβό θα είναι από εκεί, κάτι καλό θα είναι από την άλλη. Δεν θα έγραφε Τζαλμά Κάμπο στην φανέλα, θα έγραφε Ινιέστα πίσω. Λογικό. Δεν ξέρω αν επέστρεψε ο Πέλκας, είναι πολύ ρίσκο να τον βάλω. Δεν έχει παίχτες, έχουμε προβλήματα, ρε, θλάσεις τέτοια να έχουμε και τον Νουάρντα. Αυτό θα γυρίσει, ρε φίλε. Έχει γυρίσει. Όμα δεν το ξεχάσαμε αυτό, ξεκινάμε από Νουάρντα, φίλε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει πολύ πράγμα δηλαδή. Άμα έχει ο Άρντα, έχει αλλάξει όλο το σύστημα, φίλε. Στο 3-5-2. Βέβαια. Κοίταξε να σου πω κάτι όμως. Δεν μπορεί να το πετάξει μέσα στο μα με τη Σάλκη. Μια χαρά μπορεί. Δηλαδή θα το βάλω τον Άρντα με τη Σάλκη. Γιατί, γιατί η γλώσσα του ποδοσφαίρου μία είναι. Να σου πω και γιατί να το βάλω μισή ώρα με την Ξάνθη, α πούμε. Και γιατί να το βάζει Ξάνθη. Άμα ήταν να το βάλουμε. Δηλαδή τώρα τόσο παιχταρά είναι ο Άρντα που τον κράτησα ναι, αλλά... Ξάνθη, για να τον πετάξω μέσα. Θα δούμε. Ένα μήνα έπαιζε σε ρίγη κάτω για στην Αίγυπτο. 3-5-2 με Χαρίση Σακόφ Τζίμινο στο κέντρο και Ενρίκε Μιστακίδη ψευτοενιάρια. Να το στέλνω. Αυτό που λέγαμε να βγούμε. Θα ήθελα για αλλαγή στο δεύτερο μπίζε αντί Χαρίση. Ωραίο. Περαστικά για την κόρη σου. Μπράβο. Η σημερινή εκπομπή είναι έπο. Πολύ γέλιο. Χαιρετίσματα στο Αριανάκη, το Στέφανο. Το θέλουμε, το θέλουμε κάθε μέρα στην εκπομπή. Λέει, πού θα δουλέψουμε και όλα κάθε μέρα. Ρα, το μάτς στην Τούμπα θέλει Ότορε Χάγκελ στο Euro. Βέβαια. 5-3-2. Τι μεγάλος. Πολύ σκόρμα. 7-18 έγραψε τώρα. Πρέπει το αποτέλεσμά μας να μας κρατήσει εντός πρόκρισης. Σωστό. Μετά εκεί το... Ναι, μετά το κρατήσει εδώ πάγου για φίλε. Μετά εκεί βλέπουμε. Ναι.
αλλά βλέπω πολύ κόσμο στο 3-5-2-5-3-2. Λέω λοιπόν ότι με αυτό το σύστημα ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει ποτέ γκολ. Δεν έχει φάει. Σήμερα μιλούσα με τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Οι αγαπημένοι μου ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι δύο. Ποιοι? Ο Ράνταν Πλάν, ο Ζαΐρης. Ναι. Και ο Πετρωτός. Αυτοί οι δύο ξέρουν μπάλα, ρε φίλε. Ναι, όχι μόνο αυτό. Τι ξέρουν καλή μπάλα. Εγώ τους ακούω. Όσους ρεπόρτερ γνώρισα από τον ΠΑΟΚ. Και ο τρίτος ήταν ο Γανωτίδης που έχει σταματήσει τη δημοσιογραφία. Ο Χάρης. Ναι. Μπράβο. Εκπληκτικό παιδί. Τους ξέρω εγώ τους ραδιοφωνάζει. Μεγάλη μπαλαδόφατσα. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό παιδί. Φασικό, το ξέρω, πες εσύ, ναι. Οι δύο αγαπημένοι μου λοιπόν είναι ο Ράντα Πλάν. Πετρωτό Ζάιρης. Ναι. Και συζητούσα με τον Πετρωτό και θες να σου δώσω, μου λέει, ένα στατιστικό. Για πες. Για πέτο, του λέω. Ρίχτο. Ρίχτο. Σε 3-5-2 από ό,τι παίξαμε, μου λέει, ουδέποτε ο ΠΑΟΚ δέχτηκε τέρμα. Και μου είπε τα μάτς. Φιωρεντίνα μου είπε, Αγρίνιο με είπε, Γιάννηνα με είπε, πέντε μάτς με είπε. Ξάνθη. Δεν τα θυμάμαι. Ξάνθη με είπε. Καλά στα είπε, ρε φίλε. Ναι. Δεν έχει φάει γκολ. Δεν έχω φάει γκολ. Κι όμως. Γιατί να το χαλάσω. Και κάνει και το αυτό του Τακαμόν. Βάζει τρία στόπερ στην Ξάνθη, τους πετάει και δύο μπαγλαμάδες αμυντικά. Ναι. Αμυντικά μπαγλαμάδες. Ναι. Ναι, έτσι. Και κοντούς. Τρεχαντήρια. Ενώ τώρα θα τους έχει το Μάτος και το Λέοβατς. Θα έχει τα πλευρά. Θα έχει τα πλευρά αυτού του. Καλή ενίσχυση έχει τα πλευρά. Ναι. Μπετόν Αρμένιο ομάδο ειδικά. Μάλιστα. Και μπορεί να σε βγει ο Κολόμπακας ο Βραζιλιάνος επάνω να τις πετάξει τις κόντρες. Άνετα, φίλε. 9.55 κενό μήνυμα 54.340. Γιάννη, έχουμε διάλειμμα στη μία. Στη μία έχουμε. Να, πρέπει να φτάσουμε στη μία. Θέλω να πω κάτι, ρε φίλε, για τη Σάλκε. Ναι. Ήταν τεφορμέ ένα μήνα τις γιορτές, κράζανε. Έχει μια μπακάρα αριστερή. Ναι. Την πήρε η Γιουβέντους. Το ξέρω, ρε φίλε. Πώς το λένε. Κλάσινετ, κάπως έτσι. Κάπως έτσι είναι αυτός. Και φίλε, θέλω να πω ότι άρχισε ο ανέβασμα της Σάλκη η φυσική κατάσταση. Ναι. Και τριξίματα. Έκοψε, ναι, την Bayern, πήρε και 2-0 εδώ, το λιγότερο 2-3 πόσο κέρδισε. Άρχισε να παίζουν, να τρέχουν αυτοί. Και μου λένε από τη Γερμανία, ας πούμε, Γερμανοί προπονητές, ότι τις ομάδες τους τις φορμαρίζουν μήνα Φεβρουάριο, φίλε. Γιατί έχουν τις γιορτές ένα μήνα. Ναι. Ναι. Γι' αυτό μην επαναπαυόμαστε. Άρα ρωτάμε τους παοξίδες. Για πάμε. Πώς πρέπει να παίξω ο ΠΑΟΚ κατά τη γνώμη του, θα μιλήσουμε για μπάλα. Θα παίξουμε τρία στόπερ τώρα. Θα ρωτήσουμε τους Ηρακλειδείς να μας πούνε αν είναι ευχαριστημένοι με το 2-2. Δεν είναι, όχι φίλε. Και αν είναι δυσαρεστημένοι. Εγώ πριν το ματς είπα και στον Αλέφατο, με πόντο είμαι ευχαριστημένος με τον Ηρακλή. Ναι. Γιατί άκυνε σε φόρμα. Δεν έχει φάει γκολ τόσα ματς με τον Χιμένεθ. Πρώτον, δεύτερον. Τρίτον. Χάσαν και οι τρεις υπόλοιποι, οπότε αν πάρω και ένα πόντο, είμαι κερδισμένο στην αγωνιστική. Σωστά. ΑΕΚ είναι, δεν είναι η ΑΕΚ του παρελθόντος, αλλά και εγώ δεν είμαι σαν Ηρακλής. Αυτό που ήμουνα επί Θεοδωρίδη και αρχές με τη Λινέου, με την ομαδάρα. Δεν ήμουν και έτσι. Ναι, δεν ήμουν και έτσι. Λοιπόν. Τι κάνουμε, διάλειμμα, διάσα μηνύματα, τι να κάνουμε τώρα. Ραπ, είπε ότι το μάζ με τη Σάλκε έχει ένα μυστικό. Να το, αυτό ήταν. Ναι, το είπαμε το μυστικό. Ναι. Το είπαμε το μυστικό. Γιατρό. Κολασίνατ. Το αριστερό κολάσινα. Υπάρχει το οκτάρι Λεόν Γκόρτσεφσα, απίστευτη παικτούρα. Έχουν, φίλε, άστα να πάνε, μην το ψάχνει. Από τον πήρε Γιουβέντου. Μην το ψάχνει, έχουν πολύ πράγμα τώρα. Μιλάμε χαζά. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 κενό στο 54.340. Γιάννη Χιλιτίδη, Κωστής Ραπτόπουλος, Στέφανος Αριανός και οι Αριανοί στον Εύωσμο. Για λέχτε και πάρτε να πούμε. Και οι Αριανοί στον Εύωσμο, αν περιμένουν γλυκά από τον Νύκταρη. Ή να πάνε στα ίσια εκεί και να χτυπήσουν τη δουλειά. Κώστα, στον Εύωσμο το μάτς είναι παρμένο. Έτσι και δεν περάσει ο Άρης από εκεί με διπλό, δεν ανεβαίνει. Τελείωσαν τα γράμματα. Ο Στέφανος λέει, ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Τι λέει, ρε. Είναι, λέει, αυτός που ήρθε τάχαμ δίδεν να σε δίνει στη μαρμίτα. Όχι, τώρα θα το δίνω πραγματικά, Χρήστος από τη Λαμπράκη. Τι λέει, ρε. Μα τον πάρω στο κυνήγι εγώ. Τόσοι παίρνουν στο κυνήγι του μπράβου. Πέσε τώρα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is!
Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχεις καμία γραμμή να μου δώσεις, καμία γραμμή, καλά. Γεια σου καλέ, τι κάνεις, καλά, είσαι, καλημέρα. Έχεις γραμμή. Καλημέρα. Έλα, πάμε. Έλα. Εσείς είστε. Καλά. Μέρα. Έλα. Έλα. Τι θέλεγες, τι θα είναι. Ρε κουκακόλα. Έλα, καλημέρα. Τι λένε. Καλά. Καλά. Ναι. Ραπτόπουλε. Ναι. Περαστικά στο κορίτσι σου, γρήγορη ανάρρωση να έχει. Ναι, ναι, πολύ κακό κάταγμα. Όλα τα άλλα, ναι, δύσκολα είναι. Εντάξει, θα περάσει. Τα παιδάκια πέρασε, ρε. Τα κόκαλα σαλάστιχα είναι τώρα. Εντάξει, πέρυσι είχε σπάσει και η δικιά μου. Ναι, βέβαια. Ήμουν τρελαμένο να πούμε μέχρι να γίνει. Καταλαβαίνω πως είναι. Τρίγε. Το πιτσιρίκι, το βρέφος, ρε, έσπασε χέρι. Ναι, ρε, 1,5 χρονών. Άντε, ρε, φίλε. Αφού σπάζουν και 1,5 χρονών τέτοια χέρια. Αφού είναι εύπλαστα τα χεράκια. Τόσο πολύ σπάζει και τέτοια φάση. Τώρα, τι έγινε, πώς έγινε, δεν ήταν σε μένα. Τώρα, να τα βάλει. Κατάλαβε. Στην πετερά, σίγουρα. Δεν είναι για αυτό τρελαμένο είναι. Μωρή κολόγρια, πες την. Πες την, παιδί. Κολόγρια. Πάρε, κάνουμε κανένα κοκκινιστό γιουβέτσι να φάω για αυτό το παιδί. Για δουλειά είσαι, πες την, αμόρε. Το πώς το κατάλαβα ότι δεν. Κοκακόλα, θα σε ρωτήσω κάτι και μόνο από αυτό θα μου απαντήσεις. Δεν μου λες, όταν πας επίσκεψη στην πεθερά, τι πας κοκακόλα κανονική ή βίκος κόλα, ρε φίλε. Γελάει. Γελά, σίγουρα το κάνει. Κόλα σκέτη. Κόλα σκέτη. Βενζινόκολα. Βενζινόκολα. Τι πάλι κάνει. Δεν βαριέσαι, ας παραπάνει. Ρε το φάνη, ρε το φάνη. Πώς πάει η δουλειά, ρε. Καλά, μωρέ, απεσμένα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Έχει λίγο ξεκούραση, πότε ανεβαίνει, πότε κατεβαίνει. Το καλοκαίρι είναι η Coca-Cola, με τα παγάκια ρουφιέται άσχημα. Καλοκαίρι πάμε όντας. Το φυσικά πάει. Μπύρα, κοκακόλα, όντας πάνε. Όντας όλοι πάνε. Βέβαια. Τι είναι προτιμότερο, με λέει ένας γιατρός, μπύρα ή κοκακόλα. Μπύρα μου λέει. Ναι, μπύρα είναι. Καλύτερα λέει μπύρα. Εντάξει, εννοείται. Φουσκώνει βέβαια και η μπύρα. Εντάξει, ρε φίλε. Και πώς θα πιει την ουσκάρα σου και τη ρετσίνα σου, μωρέ. Πώς θα γίνει τώρα. Η ρετσίνα πρέπει να είναι από αυτές που είχε ο κριτικός στη δεκαετία του 60, 70 και 80. Που μύριζε ρετσίνα. Αυτές εδώ είναι πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να τη σπάσει, να τη βάλει χρώμα. Ρετσίνες είναι αυτές μου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εγώ πιτσιρικάς που περνούσα 10 χρονών, 11 με το ποδήλατο έξω από την ταβέρνα του κριτικού. Ήταν εκεί κάτι βαρελοφρόνη, κάτι τύπησα. Βαρελοφρόνη. Κάτι τύπησα τον κόκκινο με κάτι μύτες, στρόγγυλες να πούμε. Κόκκινες. Παίρνανε από το σπίτι φαγητό, μεζέ, ναι. Ή απ' έξω. Ναι. Δηλαδή τι μεζέ, τη πλάκα. Λίγο σαλάμι, λίγο κασέρι. Σαρδέλα στο χώρο να το βγάλει στο μουταλάκι. Πάναγα να πούμε και μύριζε. Παράδεισο. Αυτή ήταν μυρωδιά. Τη φέρνανε από την Κρήτη. Με ρετσινωμένες. Ναι, τις κατεβάζανε και με το ξύλο τις βάζανε τα βαρέλια. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι γινόταν, ναι. Η ερωτελεστία ήταν. Μύριζε ωραία, εδρύνου βαρέλι, μύριζε ωραία. Ήταν η ερωτελεστία. Βέβαια. Έτσι. Να. Δηλαδή τώρα ρετσίνα έχει. Πήγα μια μέρα με τον Αντωνιάδη του Ηρακλή. Απα! Αρχίζα βλέπω. Εκεί πίσω από τα μάτια ένα μαγαζί ξεχνάω το όνομά του. Λοιπόν, εκεί να πιεις ρετσίνα, να πιω κι εγώ. Α, ξυπνήσεις μια χαρά το κεφάλι. Και τα πετρέλαια θα πιεις. Φτάλκο φρέντες μετά, ρε φίλε. Είχα κάτι θιός, κάτι που πίνανε. Πηγαίνα, πίνανε κάτι πετρέλαια, κάτι αυτά. Παίρνανε και κάτι μευγάλ. Έβαλε για να τα καθαρίσω. Τα στομάχια να καθαρίσω. Τα πήρα τα μευγάλ με την πέτσα να πούμε. Τι να σε πω, ρε φίλε, τι να σε πω. Λέγε. Τώρα αύριο θέλω να ακούσω τον Καστοριανό, θα φάει τα ληστιακά του. Θυμάστε τι λέγε στον κόκκινο, ναι. Τον Ηρακλάκο. Ναι. Ναι. Δεν τον άκουσε πιο μπροστά στο Πασχάλη, τον άκουσε τον Καστοριανό, εγώ φίλε. Βγήκε. Ναι, γιούργιαζε, ναι. Όχι, τι έλεγε. Μαρσάρισμα. Όχι, πολύ μαρα. Μελισανίδη και ένα ευρώ και δεν βιώνει παοξίδε, εγώ τα λέω και κάτι τέτοια ρε παιδί μου. Ωραίο να πούμε. Πολύ γκάζι έδωσε. Έδωσε γκάζι πόνο. Καλή ξύγατα έγινε να πούμε. Αλλά αύριο είναι, πρέπει να τον ακούσουμε, φίλοι, στο κόκκινο. Ποια παρά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Θυμάσαι ποια Coca-Cola ήταν πριν 30 χρόνια που είχαν βγάλει κάτι παρόμοιο σε κάτι στρόγγυλα πλαστικά μπουκάλια, πώς τη λέγανε. 30 χρόνια πριν. 25. 25, τι θυμάσαι. Θυμάσαι πώς τη λέγανε. Δεν θυμάμαι, όχι.
9.55 κενό. Πώς τη λέγανε εκείνη την παρόμοια με την κοκαλιά. Δεν θα μας το μαρτυρήσεις, ρε. Θα το πω εγώ μετά. Α, μετά θα το πεις. Κλείσε! Και άλλη φορά στην πεθερά. Γεια σου, Φάνη, ναι. Πρόσεχε να πούμε. Ναι. Φαντάζεσαι την ώρα που το έμαθε. Πω, τρελάθηκε. Από μέσα του τι έχει. Φλίχτενε έβγαλε. Πω. Τρελάθηκε. Μπορεί να πήγε σπινιαριστό και να την πατήσει να. Τη δώσει κανένα γουδί. Τη δώσει κανένα. Στα σαγόνια. Κανένα γουδί ανάμεσα στα μάτια. Πω. Καλημέρα, ναι. Ανάμεσα στο σταυρό. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, κύριε Ραμπόπ. Όπα! Προσοχή, μια ανάπαυση όλοι μαζί. Εδώ έχουμε το ντέρμπι τώρα. Ο Εύωσμος θα γίνει. Σταμάτα να με καλησπερίσει. Θα γίνει νέα δράμα. Στον κύριο Χιλιδίδη, καλημέρα στον Στεφανάκο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Πάμε. Είναι πιο ανέξοδη. Ούτε τρίγωνα, ούτε στο ζαχαροπλασίο του παππού το οκταποδά. Λοιπόν, τη βρήκα τη λύση. Θα πάρεις τον Στεφανάκου και θα τον ντύσεις Ριαβόγλου. Τον ορίζεις να Ριαβόγλου να μην πάει στο κήπεδο. Αφού είναι θα ήδη. Πάει μέσα στα ποδητήρια ο Στεφανάκος, Αριανός είναι, κατοικεί και θα πει τα παιδιά ένα τραπέζι θα σας κάνει ο Καρυπίδης. Πιο φθηνά θα βγει η δουλειά, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Καλά τα λες, ρε. Καλά τα λες. Τίποτα. Θα τον πάρει δύο κιλά κουμποσκίνια να τα βάλει στο λαιμό. Έτσι. Θα τον βάλει ένα δαχτυλίδι ψεύτικο. Θα πει στα παιδιά εκεί που βγαίνουν στην εκπομπή το μεσημέρι από το Δεδροπόταμο. Ένα δαχτυλίδι στο δεξί το χέρι και ένα στο αριστερό. Ναι. Έτσι. Θα τον βάλει. Το 3-13 το βρήκε. Ναι. Στη δεκαετία του 70 υπήρχε το ταμ-ταμ. Μετά το ταμ-ταμ. Και 7-18 είναι πρώτος του βρήκε, φίλε. Νέα σκύλο. 7-18 πρώτος του βρήκε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λέει πιο φτηνά. Και θα είναι και το ξανθό με το κοντό καρέ μαλλί εκεί θα σε περιμένει εσένα. Θα πας και εσύ. Έτσι, εσύ θα πας με το φίλο σου το Φυρό, με τον Κερμανόλη. Θα φέρει και ο παππούς ο γάτος, θα φέρει και τη φωτογραφία με το κύπελο που είσαι δίπλα με τον Ριαβόγλου. Θα έδεισες λίγο το Στεφανάκο, ζεις δίπλα, θα πεις κύριε Ριαβόγλου, τη βλέπεις τη φωτογραφία, θα τσιμπήσουν αυτοί οι κοστά. Θα περπατάω και λίγο στραβά μυστήρια. Ναι. Λίγο τα πόδια λίγο ανοιχτά. Έτσι, λίγο σε ρίβεις, λούκι λούκ. Ξέρεις κάποτε κύριε Ριαβόγλου τι έγινε κύριε Κώστα μου, ε. Για πες. Ήταν έφορος στην ΑΕΒΟΣ μου και υπήρχε γνωστός προπονητής από την Ηλιούπολη πλευρά. Που λες Κωστάκι μου, και τι τους είπε, αύριο που θα έρθείτε όλοι στο γήπεδο θα είσαι ντυμένοι όλοι στα μαύρα. Γιατί? Και τον ρωτάει ο Κωστάκης, λέω, μα κύριε Τσάρτσαλη, λέει, γιατί ο Χάρος βγήκε να πάρει ψυχές, λέει, έτσι θα πάμε στο γήπεδο. Κερδίσαν το μάτς, κύριε Ραυτόπουλε. Σπουδαίος προπονητής ο Τσάρτσαλης, χρόνια. Έβγαλε τι, ναι, βγήκε. Ξέρεις και τον Τσάρτσαλη, ρε. Τον Τσάρτσαλη δεν ξέρω. Τι σου είσαι, ρε. Πλάκα κάνεις, ρε. Είμαι στον χώρο του ποδοσφαίρου και δεν ξέρω το Τσάρτσαλη. Αλλά κοίταξε, υπάρχει και άλλη λύση. Αύριο είναι η γιορτή των ερωτευμένων. Άλλη βλακία. Κόστα με καρβούλες θα βγούμε. Τι βλακία. Θα είναι το μαγαζί ανοιχτό στο πεζόδρομο. Ναι. Μπορείς να πεις στον φίλο σας τον κύριο Καρυπίδη με τον κουμπάρο του να πάνε από εκεί να πιούν ένα λαγκαβούλιν με τον Κωστάκη. Λαγκαβούλιν, ναι. Ξέρεις να πίνεις, ρε. Όλα στάμαθε ο κύριος Σάβας, ρε. Όλα στάμαθε, ρε. Ο κύριος Σάβας είναι ένας εξαίρετος εργοδότης. Ναι. Ας είναι καλά ο άνθρωπος να ζήσει μερικά χρόνια ακόμα. 83 είναι. Πόσο να ζήσει. Αφού τον κάνει όλα τα χατήρια, ρε, γι' αυτό. Να παίρνουμε κι εμείς το μεροκάματό. Καλά κάνεις. Μετά βλέπουμε, θα βγούμε στη σύνταξη, θα συνταξιοδιωθούμε. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ραπτόπουλε, δύσκολο το βλέπω το μάτς. Μόνο η λύση με τον Στεφανάκο είναι να τον ντύσεις Κωνσταντίνο Ριαβόγλου. Μέσα. Μέσα. Λοιπόν. Δεν μου λέτε, κύριε Κώστα, θα πάτε στο μάτς. Θα χάνετε αυτό το μάτς. Δεν χάνετε αυτό. Θα πιούμε και καφέ από το κηλικείο. Θα αφήσω το κόκκινο εδώ. Ναι. Α, κάνει εκπομπή, μία ώρα. Α, πάμε εκεί πέρα. Πόσο κάτω να την πάει, πόσο πάνω να την πάει, δεν ξέρω. Θα μπούμε και για τον υπεύθυνο ασφαλείας να μας βάλει εκεί μέσα το κοντό. Θα εξηγηθώ εγώ να πούμε. Ο πυγμάχος. Ναι, τον πάρα τηλέφωνο, ναι. Ο κοντός. Ναι. Θα ξεροσταλιάσει και το κορίτσι εκεί να σας περιμένει, κύριε Ραπτόπουλε. Έχει περάσει 30 χρόνια που ήταν κορίτσι. Κλείσε! Περίμενε! Κλείσε! Θα μου δώσεις 3 λιμουζινέτες να πάρω τα παιδιά από τον Αστέρα για να τα πάω στη ταβέρνα. Ακούς? Θα σε δώσει τη μηχανή ο Κωστάκης ο Ριαβόγλου. Α, στα σάλια τώρα. Με τη μηχανή, ναι, έτσι θα εμφανιστείς εκεί. Κλείσε, κλείσε. Εκεί θα είμαι. Φτάνει. Τα φιλιά μας, το μακρινό Μπιλμπάο, ρε. Και ο 953 βρήκε. Όλη η σκυλιά είναι αυτή. Όχι, δεν έχεις δίκιο, φίλε Βασίλη, δεν ήταν αυτή. Αυτή ήταν φοβερή όμως γκαζόζα. Ναι. Που λέει. Δεν άκουσα τι, δεν διάβασα. Ναι, ναι. No put the signal to power safe. Τι λέει αυτό, ρε. Τι λέει το κομπιούτερ να πούμε. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Ο Αντώνης Ακτινολόγος
το πήρε και βραδιάζει, λέει, κορυφαία ρετσίνα. Τι, υπάρχει τέτοια ρετσίνα. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Πήρε και βραδιάζει. Δεν με έστειχα πει. Α, το. Διπάχρηστη είμαστε. Πού στην. Α, στα ΜΑΤ λέει. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Τι μαγαζί. Εκεί μαρετσίνα θα έχει καλή. Τι για τη μαγαζάρα, ρε. Ναι. Ένα μαγαζάρα είναι. Πού να τον κόψει αυτό, βρε το χυρμπανέ, άμα για μαγαζιά πάει και τρώει έξω εκεί πέρα. Στο φαΐ τα δίνω. Να πα στα κοσμικέ ταβέρνε. Φαΐ γιατρό τα δίνω. Α, τα δίνω. Τα δίνει. Βέβαια. Φανταστικό φαΐ βαριά. Τι λέει, ναι. Βαρέ, φίλε. Με πήγε στην υπόγα. Εκεί θα πάμε να πνιγούμε. Να πάω να πιω εκεί, να πιω. Να μην έχω εκπομπή. Φύγαμε, θα πάμε εκεί, φίλε. Πάμε στο. Από δύο ώρε προπόνηση. Κάτι βαρέλια σαν το κεφάλι του κόκκινου. Πούδρα είμαστε, για εκεί είμαστε, μαλακούρα. Πάμε, ναι. Και ξυπνά ωραίο, μετά δεν έχει. Ω, φύγαμε. Πάμε στην επόμενη ρετσίνα. Πότε κάνουν απεργία, δηλαδή. Έλα, ο κύριο. Ορίστε, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Πού είσαι, Μάρια, εξωγήινη φαλακρηγοητεία. Φαλακρηγοητεία, λέει. Ξυπνήσαμε, τι έγινε. Τι να γίνει, καλά. Δεν με λέτε, Στεφάνε. Έλα. Την κομμωδία του Φέστερ Άνταμ την έχει δει, έτσι, η οικογένεια Άνταμ. Ναι, ρε, φίλε. Άμα το βάλει τώρα αυτό που λέω να πούμε, γι' αυτό γέλασα ρε κατευθείαν. Ρε κατευθείαν κατάλαβα για ποιο λε, ρε φίλε. Το Άνταμ. Το ξέρω, το γονεί. Με έχουν συγκρίνει με αυτόν τον θείο Άνταμ. Ο Φέστερ. Θείο Φέστερ. Ναι, όντω. Μοιάζω με τον θείο Φέστερ. Είναι ρε. Για λέγε. Δώσε πόνο κι εσύ. Τι να πω, ρε. Για πε μου λίγο μια ιδέα. 3-4-3 σε ρόμβο δεν θα μπορέσει να παίξει με τσάλκε. 3-4-3 σε ρόμβο. Παίζαμε στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας το 1990 με Σαλαπασίδη προπονητή. Και 9-2 γίνονταν το σκορ. Τρει στόπερ. Ένα πλάγιο back half. Πλάγιο back half, πλάγιο back half από την άλλη μεριά. Ένα εξάρι, ένα οχτάρο δεκάρι. Ναι, εξτρέμ, ένα εξτρέμ άλλο και σέντερ φόρο Σταμίδης. Σουρωτήρι. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί είναι παλιό σύστημα αυτό. Ο Σταυρό. Για ρόβο, ναι. Στο 3-4-3 με τον ρόβο. Έχεις, στη κάθε τη έχουν φύγει μιόντα, να πούμε. Δεν συμφέρει όμω. Είναι ευάλωτο. Για σάλκε δεν είσαι, φεύγουν αυτοί γρήγοροι είναι. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί θα έχει ένα κόφτη μπροστά από τα στόπερ σου. Ναι. Δηλαδή κερδίζει ένα κόφτη μπροστά από τα στόπερ. Κερδίζει, ναι. Αν παίξει κατακτητικό ποδόσφαιρο και είσαι συνέχεια στην επίθεση μπροστά, για σένα είναι καλό με σε ρόμβο. Κοίταξε, οι γερμανικές ομάδες από τη φύση τους όπου και να παίξουν παίζουν κατακτητικά. Οπότε δεν μπορεί. Ο Τούτα Χαμών έχει ένα πλεονέκτημα να παίξει το δεύτερο ρόλο μες στην Τούμπα. Κόντρα. Ναι. Κόντρα. Αν είναι ξύπνιος που είναι, θα το παίξει. Θα το παίξει 3-5-2. Έτσι νομίζω. Βέβαια. Και θα το παίξει και σωστά. Θα το παίξει διπλή φυσούνα αστικό και κόντρα. Έτσι. Μόνο έτσι. Έλα, πού είσαι, εδώ είσαι. Έλα, σε κάνουνε, βαρύζεσαι. Ναι, λέω, ξέρω εγώ, πήρε τηλέφωνο, πε τα δικά σου. Έχεις χαιρετισμού από τη Μέρη τη Χοντρή, Από τη Μέρη τη Χοντρή. Ποιο έχει, εγώ, δύσκολα. Μέρη Χοντρή. Δεν την ξέρω. Ποια την ξέρει. Ναι, έχει φορτωθεί ο Γιωργάκης, ο γαμπρός μου. Έχει παντρέψει την κόρη της, να πούμε, εκεί στη Ζύχνη με έναν τύπο. Και όταν πηγαίνει, επειδή έχει μείνει χείρα. Αυτέ όλε μάλλον χείρα. Ε, γκρινιάζουν. Την κουβαλάω ο Γιωργάκης. Ακουστεί! Πάρ' την κολόγρα κανένα φράγκο ρε Σβέσινη. Δεν δίνει ρε Κωστή, δεν δίνει. Δεν δίνει το παλιό του άμα ρε Χόντρε. Δεν κουστεί. Πάντως άμα πάμε στο hardball. Hardball. Θα τους μπαδίσουν αυτούς. Ω, κανονικά. Ε? Και τι ωραία μάτια που έχεις, πώς με κοιτάς έτσι. Θα τους μπαδίσουνε. Τα λέμε! Να το παίξουν λίγο γαμπρί παραπάνω. Όπως, καλημέρα! Σαν αυγά Τουρκία θα το καθαρίσουν. Φύγαμε! Ναι! Πάμε στις γραμμές. Επόμενος κύριος. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον. Γεια σου, παρέα. Λοιπόν, είπες ότι ψάχνεις για μια Coca-Cola ελληνική, είπες πριν 20 χρόνια, 25. Ναι, πριν 25 χρόνια, όχι, τι, ξέρω εγώ ποια ήταν. Ξέρει, ναι. Την πήραμε στο γήπεδο και τρώγαμε και αραπάκι σόκο κέι. Σόκο! Γι' αυτό βγάλαμε πολύποδες. Ναι, στο έντρα, ναι. Κόλα. Η Φλόρινα Κόλα. Όχι. Όταν διψάς, άνοιξε μια τρύπα μια Φλόρινα Ελληνική. Όταν γυράτε, τρυπάτε μια Φλόρινα, αραπάκι ο Κοκέτ και ο Κονχυλάκης με τα φωτογραφικά ήταν. Τρυπάτε μια Φλόρινα να τρέξει χυμός. Και ο Κονχυλάκης. Αυτά θυμάμαι εγώ. Αραπάκι ο Κοκέτ. Αρακάκι ο Κοκέτ. Αραπάκι ο Κοκέτ. Λοιπόν, εγώ τώρα πώς θα έπαιζα με ήμουν Ήβιτς. Να πεις, είσαι ο Ήβιτς, σε βαφτίζουμε Ήβιτς, πάμε. Πιστεύω ότι έτσι θα παίξει κιόλας.
Για δώσει ιδέα. Θα παίξει καταρχήν βέβαια 5-3-2, δεν συζητάω. Ναι, σωστά. Όταν αμήνεται. Χωρί κόφτη πώ θα παίξει. Χωρίς 5... Φυσικά 3-5-2 θα παίξει. 5-3-2 του λέω όταν αμήνεται, ρε φίλε, ναι, το παιδί. Ναι, το ίδιο. Τα πίσω είναι γνωστή. Ναι. Δεξιά-αριστερά γνωστά. Ναι. Στο κέντρο θα βάλει Τσίμιροτ με Σάκοφ. Συγγνώμη. Τσίμιροτ με Χαρίση Κόφτε. Ναι. Πιστεύω. Ναι. Λίγο πιο προωθημένο το Σάκοφ σαν οκτάρι. Ναι. Να κάνω μια διόρθωση. Κάτσε να μας πει τους δύο μπροστινούς και μετά. Τολμώ και λέω ότι ο Σαχόφ είναι προτιμότερο να παίξει πιο κόφτης και ναι, να βάλει το Χαρίση πιο μπροστά. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ, θα βάζα το Χαρίση πιο μπροστά. Να έχει πιο καλά γυρίσματα ο μικρός. Να είναι στο βασικό μαρκάρισμα ο Σαχόφ βασικά. Εντάξει. Ναι. Εγώ το βλέπω σαν ότι... Και θα τον έχω 16-17 μέτρα πιο μπροστά για να του φύγει στην κόντρα με ταχύτητα. Αυτό ακριβώς, φίλε, ναι. Με ταχύτητα. Μπράβο. Ο Χαρίς. Ο Χαρίς μπορεί να και να κάθετα γυρίσει γρήγορα. Φεύγει βολίδα. Φεύγει. Ωραία. Και μπροστά η τριάδα πιστεύω ότι μια πολύ καλή λύση είναι να βάλει... Δεν έχεις τριάδα. Δύο σου περισσεύουν για να παίξουνε. Συγγνώμη, είναι δύο. Πάμε. Δύο μπροστά θα είναι ο... Ξεχάσατε τον Κάμπος, ρε παιδιά. Δεν τον είπατε καθόλου. Τον είπαμε, αλλά λέμε δεν τραβάει ακόμα. Δεν είναι έτοιμος. Για, αφού. Εγώ θα έβαζα τον Κάμπος. Και εγώ θα τον έβαζα. Ή Κάμπος Μιστακίδη ή Ενρίκη Μιστακίδη. Και εγώ θα τον έβαζα, άμα ήταν. Γιατί να βάλεις τον Κάμπο με τον Μιστακίδη. Όπως έπαιξε στον Άγιαξ. Τον Κάμπος είναι χασογκό. Λεγιονάριο σίγουρα θα παίξει αύριο. Πίσω έχει μείνει ο Κάμπος. Με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, ο Κάμπος πρέπει να μείνει πίσω. Είναι όμως εκρηκτικός, δηλαδή. Εκρηκτικός είναι και το πόλο με τα 110 άλογα εκρηκτικό. Δεν είναι εκρηκτικός μόνο, δεν με φτάνει εμένα αυτό. Τότε είναι να μην το βάζουμε και καθόλου, το δεις πώς το λες. Προτιμώ το Μιστακίδη. Μα εδώ είναι ποιος θα φάει. Ο Μιστακίδης στον Κάμπος ή ο Κάμπος στον Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης έχει την μπροστά τελείωσε τώρα. Προτιμώ το Μιστακίδη, πώς θα γίνει. Αυτό, σε αυτό λέω. Εντάξει, έχει και ένα κεφάλι πέταγμα ο Μιστακίδης, ο άλλος δεν έχει τίποτα. Βασικός, ναι. Και πιο δυνατό στα μαρκαρίσματα, ο Μιστακίδης. Ναι. Ο Μιστακίδης μπορεί να πάρει και το δεκάρι του αντίπαλο για 10-20 μέτρα. Ναι, σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Ο Κάμπος, χι, ζόγκ. Λέμε τώρα. Απόψεις είναι αυτά. Απόψεις. Μπορεί ο Ήβιτς να κάνει κανένα μαγικό και να δείξει άλλα πράγματα. Καθαρό μυαλό ο Ήβιτς. Θα πάει πριν να γυμναστεί δύο ώρες πριν το μάτς. Μια μέρα πριν το μάτς. Έχει μαλακώσει λίγο να πούμε. Οπωσδήποτε προπόνηση να πλακωθεί και ο Ήβιτς. Α, τους βάλει όλους τα μασάζια προπόνηση. Τετάρτη δεν έχει τίποτα. Μόνο φυσιοθεραπεία Τετάρτη. Βέβαια. Τη βρήκε ο φίλος στην κόλλα που λέγαμε. Ναι. Ο 263. Πάμε κόσμο. Πάμε. Γεια σου φίλε. Εσύ, έλα εσύ. Πάμε στον επόμενο. Ο επόμενος κόλλας. Έλα φίλε. Καλημέρα λέω. Γεια σου Αλάνη. Τι κάνετε, ρε παλικάρι, για σου Βεριώτης είμαι. Καλώς το φιλαράκι μας από την αμαρτωλή πόλη που λέει ο Ραπτόπουλος. Τι αμαρτία είναι. Εντάξει, τώρα αυτά είναι του Ραπτόπουλου ιστορίες. Τα σάλια μάλια είναι, μια χαρά είναι η Βεριάρα, ρε φίλε. Τα κόκαλα του Άλεξ δεν τα βρήκαμε. Εγώ δύο φίλους έχω καλούς και είναι από τη Βέρεια. Δύο, τη Βέρεια. Πήγα να ανοίξω έναν τυξάνο με βγήκε ποτάσα. Άσε τώρα μια χαρά, ρε. Επιτρέψτε μου λίγο να μιλήσω δύο φίλους. Τα περαστικά μου, κύριε Ραπτόπουλε, χθες σας αναζήτησα, κύριε Ραπτόπουλε. Χθες πού? Μέσω του κυρίου Χιλιτίδη και μου ρίξατε πόρτα. Πού σε ρίξα πόρτα? Εν πάση περιπτώσει, σας ενημέρωσα μέσω κυρίου Χιλιτίδη και εν πάση περιπτώσει μην το τραβήξουμε και διαβίβασα και τα περαστικά μου στο δάσκαλο. Ναι. Γιατί νόμιζα ότι θα σας δώσω τους αγώνες, τελικά έμαθα το γεγονός. Εντάξει, είχα χειρουργία ρε φίλε, τι να κάνω. Τα περαστικά μου, ζήτησα τον αριθμό σας. Ναι. Αλλά ως μεγάλο πρόσωπο που είστε δεν μου τον δώσατε, δεν πειράζει. Ας το δώσω ήδη. Γιατί να μην το δώσω. Ο Στέλιος ο Βεριώτης είναι. Στέλιο μου, μετά το μάτς, μετά την εκπομπή, μπαμ, θα με πάρεις να σου δώσω. Εγώ έλεγα θα σε δω στον αγώνα, ήθελα να σε δω ρε γάτα. Πού να έρθω μόνο, χειρουργία είχα αυτά, δεν μπορούσα. Λέω θα παίζει και ευγενίτσα, λέω θα κάνουμε λίγο τζετζελέγκι. Καταρχήν ήταν μεγάλο πρόβλημα, διότι έπρεπε να αγοράσω ένα υλικό. Το υλικό ήταν στην τόσο Αθήνα. Πολύ, ρε Κώστα. Θεσσαλονίκη δεν το έχει το υλικό αυτό. Το φέρανε, ρε φίλε. Το φέρανε. Πρέπει να το βρούμε. Τι υλικό ακριβώς ήταν αυτό? Αυτό ήταν ένα υλικό. Από αντί για βίδες που βάζουν μέσα στο κόκαλο, αντί για βίδες. Βάζουν τιτάνιο. Ναι, τιτάνιο. Το περνάνε με πολύ λεπτή χειρουργική επέμβαση από τον καρπό μέχρι απάνω στο χέρι και το ισιώνουν. Αυτό είναι όπως είναι τα παλιά τα καρφιά που βάζανε. Ναι, αλλά δεν είναι καρφί αυτό. Κάπως έτσι. Δεν μπορώ τώρα το κοριτσάκι να το κάνω τσαμπουκά στο χέρι τώρα. Εντάξει, εγώ έχω λάμα στο αριστερό. Εσύ ζαρκούδα και εγώ. Τι έχω πάρω λάμες. Εγώ έχω σχισμένο φρύδι, πίσω έχω κροπαλιά. Τι γουρλωμάτης είμαι, χιμπατζής. Τι το ίδιο με το κοριτσάκι, ρε τρελώσε. Αλίμονο, εντάξει, ό,τι χρειαστεί δεν είναι. Περαστικά παρόλα αυτά, γρήγορα να. Κοίτα, εγώ το γιατρό τον είπα, κοίταξε να δεις, γίνεται. Λέει γίνεται. Ωραία. Αισθητικά θα έχει πρόβλημα το παιδί, δηλαδή
Αν βγει με κανένα γκόμενο στα 18. Να βρει καμιά χαρακιά τώρα σαν να μην χαρακιά να πούμε, κατάλαβε. Αυτό. Όχι, ρε, με τι. Άμα ένα πληρώσε παραπάνω, άμα είναι έχει χαρακιά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, μου λέει, μη φοβάσαι όλα. Άμα ήταν καμιά σαν τη δέσμο να πούμε. Να πει εντάξει. Τώρα έγινε καλά, γενιά, λοιπόν. Λέγε, ρε. Στον καρπό. Όχι, βραχίωνα, ρε. Το βραχίωνα στα δύο έσπασε. Βραχίωνα, μάλιστα. Και πότε επανέρχεται το παιδί με το καλό. Κοίτα, τώρα αυτό θα μείνει 20 μέρες, μετά θα το βγάλει, θα κάνει φυσιοθεραπεία, ιστορίες κτλ. Και τον Ιούνιο, με μέθη, θα βγάλει αυτό το τιτάνιο από μέσα ναι, με σένα. Που δεν ήταν κόκαλα, ναι. Που δεν ήταν όλα κόκαλα. Καλά να πάνε. Εντάξει. Όλα καλά θα πάνε. Έλας, ναι. Όλα καλά. Για πες μας για το ματσάκι σου, να τι έκανες εκεί πέρα. Για ποιο ματσάκι. Όχι, η Βέρε που έπαιζε. Στο kickbox ρε δεν πήγε και με ψάχνει. Με τον Πανιόνι, αλλά εμείς ήμασταν στην Ευκαρπία ρε Στεφανή. Ήταν στο kickbox άδικο. Ναι ρε παιδί μου, ξέρω γι' αυτό σε ρώτησε. Ναι, εμείς φύγαμε αργά από εκεί, έπαιζε η κόρη χθες. Έπαιζε η κόρη μου πρώτο αγώνα και έπαιξε και καλά. Ναι, ωραία. Βέβαια. Έπαιξε και πολύ καλά. Είναι πολύ ωραία να βλέπεις τα πιτσιρίκια να παίζουν, φίλε. Το ξέρω, το ξέρω. Ένιωσα πολύ. Είναι πολύ όμορφα. Εγώ τα γουστάρω δηλαδή, τα βλέπω και έτσι. Παίζουν ωραία δηλαδή. Δεν παίζουν ατσούμπαλα, ναι. Παίζουν τεχνικά. Κοίταξε, η δικιά μου είναι 12 χρονών. Ναι. Το 5 είναι. Τι πράγμα? Το 5 είναι. Το 4. Α, το 4. Ναι. Μέρα είναι το 5. Εγώ πρώτη γυμνασίου και πάλεψε με έπαιξε με μεγαλύτερη κοπέλα. Δηλαδή, ένα χρόνο μεγαλύτερη, οι δυο, ας πούμε. Ναι, αυτές και οι παίξανε πολύ ωραία, πολύ δυνατά, το ευχαριστηθήκαμε. Ναι, ναι, παίζουν όμορφα. Εγώ έπαιξα ξύλο με τον Πολυζόη όταν ήμουν 12 χρονών, με έσπασε τη μύτη. Και έφαγα και εγώ ένα χειρουργείο. Καλά, όταν ήμουν 12, στα 13. Αλλά κοίτα, 1981, Άγιος Λουκάς. Τότε πεθαίνανε σαν τα κοτόπουλα από τις αναισθησίες. Άσε φίλε, τα μείγματα ήταν τότε. Τα μείγματα ήταν περίεργα μείγματα. Άλλα χρόνια. Και με κάνανε ρε φίλε αυτή τη βαρβαρότητα. Τρεις ώρες εγχείρηση. Πόπο ρε φίλε. Χωρίς να με κοιμήσουνε. Σοβαρά ρε στη μύτη. Στη μύτη. Πλάκα με κάνεις ρε Κώστα. Ναι. Και βαρούσε εκείνη η κουφάλα ο Ψηφίδης με το σκαρπέλο. Τάκα τούκα. Ναι. Καθηγητής πανεπιστημίου είναι τώρα. Ναι. Ο αδερφός του Ψηφίδη. Μπακαμπούκα, μπακαμπούκα και είπε: παιδί μου, δεν θέλω να κλαις, βρίζει όμως. Ναι. Τι ήθελα και το είπε. Πω, πω. Το τέτοιο σου, τα τέτοια σου. Χωρίξει. Τον Άγιο Λουκά, όλα αυτά. Ναι. Του προ κατσάρκα. Στο νοσοκομείο τι θα σε κάνανε, ρε Κώστα, επί τόπου να πούμε, δεν το κατάλαβα. Στο νοσοκομείο τι έπρεπε να γίνει, δηλαδή. Το 80 δεν είχαν καλές αναισθησίες, ρε. Το 80. Το 80 στο νοσοκομείο. Α σου πω εγώ το 80 στο νοσοκομείο. Με έπιασε κολλικό εντέρου και αυτοί νομίζανε ότι είχα σκολικοειδίτη. Ωρε, φίλε. Ποια νοσοκομεία. Το 73-54 χρονών είχα εχμωρίτιδα από τη μύτη και πάνω. Τι δεν είχες ρε εσύ, όλα τα είχες ρε. Και αυτοί οι ηλίθιοι γιατροί με κάναν πλάκα από τη μύτη και κάτω. Και ξέρεις ότι θα πέθαινα από εχμωρίτιδα και ήρθε η. Θα πας από εχμωρίτιδα. Η Ευαγγελία να με διαβάσει. Ναι. Ήρθαν οι μαλάκες οι γιατροί εκεί το 72-73. Μαλάκες. Λοιπόν, να κάνουν συμβούλιο. Ελλάδα το 73. Και λέει, κάντε μια προσευχή και φτερνίζομαι εγώ και βγαίνουν ας πούμε τα εχμόρια από πάνω και τι είπανε ρε φίλε. Τι είπανε. Τον έσωσε ο Αϊθαράπης λέει. Τι λέει ρε. Ναι. Σιγά. Τον έσωσε λέει. Θέλω πάνω παιδιά να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στρέψτε μου. Γιατί είμαι υπηρεσία και όλα σαν εποκατεβαίνω. Συνάδελφος είναι ρε. Ναι ξέρω. Ξέρεις ρε. Ξέρω. Αλφα έψιλον. Ναι ναι. Μπράβο. Και εσύ ρε αλφα έψιλον βαράς. Κλασικά. Από όλα τα δύσκολα τα ζόρια εμείς τα κάνουμε. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ξέρω, ξέρω. Τι θα γίνει με τον Άρη, θα αρρωστήσουμε, τι θα γίνει. Εγώ έχω αρρωστήσει ήδη. Τι αυτοκτονία ήταν αυτή. Εσύ? Άσε τώρα, μην με στέλνει, μην με τα θυμίζεις. Ναι, παιδιά. Τι να πω, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχουν και άλλοι προπονητές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Έχουν και άλλοι στο παρασκήνιο. Δεν είστε μόνο εσείς. Ναι. Πρέπει να καταλάβετε. Πρέπει να. Άστο αυτό το Άρη. Τι άστο αυτό, Άρη είσαι. Εκεί λάσκαρη ήταν. Την έχει δει πώς είναι τώρα. Εντάξει, άλλο η Λάσκαρη. Πώς, άσε τι ήσουνα. Ήσουνα μια ομάδα αλφαεθνική. Δεν λέμε Άρης ήσουν, Άρης είσαι. Άσε, αυτά το Άρης είσαι. Είσαι. Άσε. Φυσικά και Άρης είσαι. Μου θυμίζεις κάτι γέρους, 65 χρονών, που λένε, ξέρεις εγώ στα νιάτα μου τι έκανα. Φρέα στα νιάτα σου τι έκανες. Έχα μας φάστη. Άλλο η... Τα στερνά σου. Άλλο ηλικία ρε φίλε και άλλο ο θεσμός του Άρη. Δεν παίζουν οι ίδιοι παίκτες 90 χρονών. Αυτό το τι ήμουνα... Πέτε παιδί μου ρε. Είναι κακό να το λέτε. Άρης είσαι. Καλά ρε θα με σκάσει να πούμε. Άρης είσαι. Κάτσε ρε τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη φοράει 90 χρονών. Αν ανεκλικλώνεται. ΠΑΟΚ είσαι ρε παιδί μου. Τι θα γίνει. Μπαρτσελώνα είσαι.
Ας μην ερχόταν ο Σαμίδης. Στέλιο θα με τρελάνε αυτό εδώ πέρα. Και θα σου έλεγα τι πάω και είσαι. Χωρίς Πασόκ. Σου έλεγα εγώ τι πάω και θα είσαι. Έλα χράξου ρίξω να μια αναφορά εδώ να συμβάν. Η Coca-Cola του αρέσει, τέτοιο είναι. Ναι, τέτοιο είναι. Εκεί, πνεύμα αντιλογία. Συνάλκο κόλλα ήταν, ρε. Συνάλκο, ρε. Συνάλκο κόλλα ήταν, ρε. Κύριε, την καλημέρα μου. Γεια σου, Στέλιο. Να πάρει και κανένα άλλο. Ναι, ωραίο. Γεια σου. Συνάλκο κόλλα τη λέγανε, λέει, ο 2-15 και είχε μισό τόνο ζάχαρη. Καλά, σε λέει. Αργιανέ, καλά τα λες, αλλά ο Πιτού λέει βγήκε. Βγήκε αναγκαστική αλλαγή. Ναι. Είχε χτύπημα στον πόδι. Έχουμε όμως πίσω και Γκάιος Μακουτά και Ανδρέα Τάτο. Γιατί δεν το βάζουμε στην τελική. Κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε. Σώστε μας! Ναι, συντάλκο κόλλα τη λέγανε 263. Εκτός αέρα με τον Γιάννη Χιλιτίδη, φίλε, πιθανολογώ την εκπομπή. Ναι. Όπως και ο φίλος που ζήτησε το τηλέφωνο μου, δεν το δώσανε. Ναι, ναι, ναι. Και καλά κάνανε γιατί εγώ τα δίνω τα τηλέφωνα. Και ξέρεις τα τηλέφωνα. Σε όλους. Το Μπιράλ, πού το θυμίζεις. Τι είπε τώρα αυτό. Το Μπιράλ. Ε? Ανάλογα. Α, το παίρνει και από. Ναι. Συνάλκο κόλλα. Το παίρνει από όλους τώρα. Το Μπιράλ, το Μπιράλ, πολύ νόστιμο. Το Μπιράλ. Μπιράλ. Το έφερνε ένας καμπάκος. Καμπάκος. Στη Θέρμη είχε τα γραφεία και ήταν καταπληκτικό από την Κρήτη. Ράβη, συμφωνώ μαζί σου, μου άρεσε το 3-4-3 που είπες. Επίσης, πιστεύεις η Σάλκε θα παίξει ανοιχτά, βεβαίως. Ναι. Και θα να επαναληφθεί κάπως το μάτς με τη Φιωρεντίνα, βεβαίως. Ναι, ναι. Μακάρι να είναι έτσι το μάτς. Κωστή, ο Στέφανος που είναι τώρα μαζί σου, ο γιατρός, ο Παναθηναϊκός, ο Μαλάτος και ο κύριος Κώστας από Κατερίνη είναι τα κοσμήματα της εκπομπής. Τα MVP's. Πάμε στον κόσμο. Έχεις χαιρετίσματα μισό λεπτό πριν πάμε. Το κουμπαράκι μας με έστειλε μήνυμα ο Μίτσος ο Μαρανής, φίλε. Ποιος? Αυτός ο Ρουμάνος, ο κακοποιός και ασφαλίτης που παίζει μπόξερ, παιδί μου, στα καζίνα που δουλεύει εκεί. Ο Ξανθός. Ναι, ναι. Έχουμε χαιρετίσματα. Αύριο το πρωί τον λέω θα είμαστε προπόνηση και μετά για καφέ. Τον είδα στο Λεμί Λεμό. Να ξέρω. Στο Λεμί Λεμό, με λίμε ώρα. Απέντε από το Μέγαρο, ρε. Ναι, ναι, ναι. Το, ναι, 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 ναι. Το είδα το κτίνος. Ναι. Κι όμως είναι πολύ καλό παιδί αυτό. Φυσικά είναι καλό παιδί, τι θα είναι, ρε. Αυτός δεν έχει μαλώσει, λέει, στο δρόμο. Του λέω δεν σε συμφέρει. Δεν κάνει. Θα σκοτώσει κανένα. Δεν κάνει, δεν πληρώνει τζάμπα. Όπως και εγώ και αυτός καλά κάνουμε, δεν χρειάζεται. Όχι. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Ναι. Λεμί Λεμό. Λεμί Λεμό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Έλα, ρε, φίλε. Τι είναι, ρε, βλάχα. Τι κάνουμε. Έλα, ρε, καρά. Να τους, ρε, φίλε. Να τους, ρε, τον άκουγα στον Πασχάλη, καλά σε λέω. Έτσι. Ναι. Κοίτα να δεις, αν και ήμασταν κακοί σήμερα. Ναι. Αν και έκανε ο Μπάργκα τα λάθη που έκανε. Ναι. Σε ό,τι το παιχνίδι το έφαγε ο Μπακάκης. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί το λες αυτό. Γιατί ενώ είσαι 2-2 και ενώ δείχνεις ότι πιέζεις τον Ηρακλή, ο οποίος είναι εμφανώς πολύ κουρασμένος, και έχεις και Πέχαρτ μέσα, είσαι γενικά ψηλή ομάδα εκείνη την ώρα, και ίσως όταν πάλι μπορείς να κάνεις ένα 2-3 και να φύγεις με την νίκη σε μια κακιά σου βραδιά, κάνεις αυτή την ηλικιότητα, ρε παλικάρι, λες και σε χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, και τρως η δεύτερη κίτρινη. Δίκιο έχει τον παλικάρι. Σαν να πω ότι βρίσκω τον τούνι το δικό μας. Ο Μπάρκας τρώει λιγότερο κράξιμο από τον Μπακάκι. Ναι, ναι. Ναι, γιατί ο Μπάρκας θυμάσαι με τον Παναθηναϊκό ότι έβγαλε σε ένα μέτρο. Δεν γίνεται τώρα απ' τη μία να είσαι πολύ καλό, θα λέμε ότι βρήκαμε τον επόμενο τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδος, και απ' την άλλη να το χατακώνεις. Εγώ σήμερα είμαι στα ωριά μου. Εντάξει, ήταν κακή μέρα το παιδί, κακή μέρα. Κακή μέρα. Ήμουν τρελαμένος μαζί του. Κακή μέρα το παιδί, κακή μέρα. Επειδή έκανα και το είδα καλύτερα, ναι. Παρόλα τα λάθη που έκανε, θεωρώ το παιχνίδι το έβαλε ο Μπακάκης, κανένας άλλος. Σωστό. Γιατί επειδή ήταν κουρασμένος ο Ηρακλής, θεωρούσε ότι θα το έκανε στο 2-3. Κι άντε να τους ακούσεις όλους αυτούς τους μάω αύριο, ρε φίλε, και δεν μπορεί να εκτίσει και δεν μας κίσαν και δεν μας κάναν και... Καϊούρι, αύριο τον ήπιες αύριο. Πανηγυρίζανε τα γκολ της ομάδας του Καϊούρι. Καϊούρι. Τελειώσατε, τελειώσατε, τελειώσατε. Τώρα. Έτσι μπορώ, ρε. Ρε την αυτόνομη του φυλάκι, ποιος τον ακούει αύριο, ποιος ξέρει τι θα πει. Έπρεπε να δώσει πέναλτι στο Μπάρκα και κόκκινη κάρτα. Αύριο συντονισμένοι για να ακούσουμε. Αύριο Γρηγόρη θα ακούσουμε όλοι. Με αδίκησε. Ωραίο. Το φιλαράκι, τον Γκρέγκορ αύριο εκεί προκολλημένοι όλοι να ακούσουμε Γκρέγκορ, φίλε. Ναι. Κοίτα να δεις, Στέφανε. Ναι. Ο Γρηγόρης είναι κορυφή, λεβεδιά. Λεβεδιά ψυχάρα είναι, φίλο Γκρέγκορ. Ο Γρηγόρης, άστο, δεν παίζεται. Για μένα στο Μετρόπολης είναι νούμερο ένα. Έτσι. Πολύ γούστο είναι. Νούμερο ένα. MVP είναι. Αυτός που έχεις δίπλα σου. Ναι. Δεν νομίζω σήμερα στην Ελλάδα, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Ναι. Να υπάρχει άνθρωπος
που να μπορεί να κάνει καλύτερη ανάλυση παιχνιδιού με βάση τις μονάδες της κάθε ομάδος. Ναι, ναι, το έχει. Κάθετα σε πολλά μαζί του, έτσι. Το έχει, ναι. Και του το έχω πει και του το λέω, δεν κρύβω ποτέ εγώ. Μπράβο. Δεν ξέρει. Αλλά κάτι που το έχει, φίλε, πρέπει να το παραδεχτούμε με τι άλλο. Το έχει, ρε, είναι, ναι, έχει πολλά κουσούρια πνεύμα αντιλογίας γρουσούς λαμάς, αλλά στην μπάλα το έχει, ρε, το τόσο. Αν θέλει αυτός ο άχυλος, ναι, που το λέγανε οι παοκτζίδες πριν από 4-5 αγωνιστικές, ο άχυλος που κάνει, ναι, τα σταυρωμένα. Ναι, και... πριν τις γιορτές, ναι. Ναι, τώρα το εξυμνούν. Εάν θέλει να πάρει μεθαύρο το παιχνίδι, να πάρει τηλέφωνο το Πογιέτ, τη λατρεία μου, ναι, και να του πει πες μου πώς κέρδιζες ένα 0, Πογιέτ. Μπράβο, ρε, είπε τώρα καλή κουβέντα. Το Πογιέτ να πάρει τηλέφωνο, κανέναν άλλο. Αν και βλέπω στο Χιμένεθ αρκετά στοιχεία από τον Πογιέτ. Γι' αυτό αρχίζει και μ' αρέσει, Κωστή, γιατί ξέρεις ότι είμαι λάτρης του Πογιέτ. Μια χαρά τα πάει. Μια χαρά τα πάει. Ναι, σε κατέ το παίζει βουγιουκλάκι και το παίζει στην κόντρα, φίλε. Μ' αρέσει συμπαθητικό, είναι και συμπαθητικό. Γιάννης λέει διάλειμμα εδώ. Διάλειμμα, διάλειμμα, τι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα. Πεπερώνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς, deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Πάμε. Κώστα, έλα, ρε. Δες μήνυμα κάποιος Κώστας. Μας ακούει και η κυβέρνηση, να ξέρεις. Ναι. Μας ακούνε οι κυβερνητικοί, Κώστα. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Δεν τους έχουμε, αλλά μας λένε, λέει. Δεν περιμένουμε εμείς να βγουν αυτοί για να μπούμε στην R3. Άσε, ρε, εσύ, φιλαράκι, ξέρεις, Κώστα. Στην R3 θέλω να με βάλεις. Ναι, καλά. Έτσι, μια και είσαι κυβερνητικός. Περιμένω μήνυμα. Και ξέρεις το μήνυμα. πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε. Έλα, παρακάτω. Φίλε. Στον επόμενο. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Άκουσαν και R3 και φύγαν όλοι, ρε φίλε. Τι έγινε, Κώστα. Έλα, εσύ. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Έλα, φίλε, τι έγινε. Καλησπέρα. Περαστικά για την κόρη σου. Ευχαριστώ, φίλε. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει 4-5-1. Πες μου το σκεπτικό σου για να το συζητήσουμε. Και τα χαφ. Αριστερά-δεξιά, λέω, Βατσμάτος. Ναι. Στόπερ. Έτσι. Ναι. Στόπερ. Ο Μαλεζάς με τον Κρέσπο. Ωραία. Βρέζουμε τα 5 χαφ. Θα παίξει και ο Ενδίκη με τον Μιστακίδη μπροστά στα χαφ, αριστερά δεξιά. Ναι. Ενδίκη Μιστακίδη στα εξτρέμ, ε. Στα φτερά τα λέει. Στα φτερά, ναι. Και ναι, πάμε στην τριάδα των χαφ τώρα. Στην τριάδα των χαφ θα παίξουμε Τζίμιρα, Χαρίση, Σατχόφ. Και φορ. Να είμαστε δυνατοί στη μέση. Δυνατή στον άξονα. Και φορ. Ναι, χωρίς δεκάρι. Χωρίς κλασικό δεκάρι. Ωραία. Και φορ. Και φορ ο Θανασιάδης, παιδιά, αφού δεν παίζει. Τέλος. Σωστό και αυτό. Και αυτό βγαίνει. Και αυτό βγαίνει. 4-2-3-1 το λέει ο φίλος. 4-3-3 είναι αυτό. Χωρίς δεκάρι. Αυτό, χωρίς όταν δεκάρι. Δεν υπάρχει κλασικό. Όταν δεν υπάρχει. Μα σε λέει 4-5-1, γεια. Ναι. 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 Αφουγιά. Καλά το λέει. Όταν αμήνουμε είναι κλασικό 4-5-1. Βέβαια. 4-3-3, εντάξει. Έτσι. Χωρίς δεκάρι, ναι, μόνο 4-3-3. Το 4-3-3 το λέμε όταν το πίσω από το φόρι έχει οχτάρι. Ναι. Όταν έχει καθαρό δεκάρι σαν τον πίσω. Αλλά έχεις δυο φτερά. Δηλαδή το Σακόφ το λέμε 4-3-3,
Ενώ με Πέλκα η Μπίσεσβαρ το λέμε 4-2-3-1. Μπράβο. Γιατί τα στοιχεία αυτού του χάφ είναι περισσότερο δεκαριού. Ναι. Γιατί ο Πέλκας παίζει πίσω φορ στα 10. Ναι. Και, ναι. Άσχετα αν ο Πέλκας είναι καθαρό ή δεύτερο φορ. Μπράβο. Φορ. Για πες. Άμα παίξουμε 3-5-2, θα χάσουμε τον Ενρίκε. Ή θα τον βάλουμε πίσω. Όχι, δεν το χάνει τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε μπορεί να τον βάλει στην πλευρά του Λέοβατς και να πει εκεί θα έχω τη δυνατή μου πλευρά. Δηλαδή. 3-5-2 με δεύτερο φόρ τον Ενρίκε που κατά συνθήκη θα γίνεται και εξτρέμ. Από αριστερά όμως θα μπαίνει. Ναι. Θα χάσουμε τον Λέοβατς όμως. Γιατί το... Όχι ρε, μέσα είναι ο Λέοβατς. Γιατί δεν το χάσεις. Γιατί τον κάνεις τον Λέοβατς, αλλαγή. Όχι ρε, βασικός ρε. Βασικός back half. Και ο Ενρίκε που θα παίξει. Ο Ενρίκε δεύτερο φόρ, αλλά δεύτερο θα αριστερίζει. Και ο Μιστακίδης. 8. Μπορεί να παίξει και 8 ο Μιστακίδης. Στατχό, Τζίμιρο, Χαρίς. Ωραία. Κοίτα, κοίτα. Σαν χαφ κεντρικό χωράει και ο Μιστακίδης. Δηλαδή, Σαχόβ, Τζίμιρο, Μιστακίδης, Ενρίκε, Κλάους και πεντάδα πίσω. Και αυτό βγαίνει για μένα. Βγαίνει τρομερά και αυτό. Έχει κόλπα να μαγειρέψει ο Άχιλος. Έχει κόλπα να μαγειρέψει. Έχει πολύ... ξέρω εγώ, να ανακατέψει την τράπουλα στο μυαλό του. Έχει πράγμα. Στο 3-5-2, φίλε, άμα παίξει μπροστά με Αθανασιάδη, πρέπει να διαλέξει ένα από Λεγιονάριο και ή Μιστακίδη Λεγιονάριο. Ένα από δυο πρέπει να χωράει. Δεν χωράνε και οι δυο, ρε φίλε. Δεν χωράνε και οι δυο. Δύσκολα είσαι. Ενώ στο 4-3-3 χωράνε. Στο 4-3-3 χωράνε. Χωράνε, ναι. Έφυγε. Γιατί βγαίνει ένα στο στόπερ και βάζει και έναν επιθετικό. Μ' αρέσει, έφυγε. Επόμενο κύριο. Ναι, ναι. Μ' αρέσει, καλημέρα. Βέβαια. Έλα. Καλημέρα από την Κιτρινόμαυρη Στουτγκάρτ. Γεια σου, Κιτρινόμαυρη Στουτγκάρτ. Έλα. Θα πω το παρασύνθημα Πορσίδης για να μπει και ο φίλος μου γράφει το κόλπο. Ναι, δεν μπορεί να καταλάβει τώρα αυτός από τετραπίστωνες αεριζόμενες να κάνεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ακούς ραπ, Στέφανε, καταρχάς καλημέρα στο κοινό. Στη φαμίλια, η οποία πλέον είναι φαμίλια μετά από 14 χρόνια. Μετρόπολης, φαμίλια είμαστε. Φαμίλια. Φαμίλια είναι καγκστερικό, φίλε. Ναι. Είναι καγκστερικό. Ναι. Εμείς δεν έχουμε σχέση αυτά, κύριε Ραπέβουλε. Έχω σώσει το Κνίτιγκεν, να ξέρεις. Πού στο? Κνίτιγκεν. Είναι από μένα γύρω στα 27 χιλιόμετρα. Ναι, γιατί είπε στον Γκάρδι, γι' αυτό ξέρω είναι πολύ κοντά εκεί πέρα. Όλα αυτά τα μέρη. Τώρα θα έλεγα ένα κοινό, αλλά δεν κάνουμε φτάσει, θα μας κόψουν να πούμε. Είμαστε από το προχτώ, ξέρεις, που θα κοίμα, και είναι όλα αυτά. Ναι. τι ήθελα να πω. Πες. Είχα μιλήσει το Σάββατο, ήμουν στην Περισσέ και στην κουμπή του Κουλιανού. Σάββατο βγήκε στον Νίκο. Δεν βγάζει ο Νίκος. Μίλησα με την κουμπαλιά μου στην Περισσία και για τον Μπλουζάκη να κάνουμε ένα πακέτο. Καταλαβαίνετε ναι, πάλι. Να βρούμε λύση τη νούμερο φοράει ο Νίκ. Κουλιανός ο κουμπάρος τη νούμερο φοράει. Κουλιανός αρκούδεψε λίγο και έχει αφήσει και μουσι και είπε θα το ξυρίσει μόλις χάσει ο Πάοκ. Δεν βλέπω να χάνει ο Πάοκ. Τον βλέπω. Άμα είναι πράτησα και σε ένα χιλάμ, δεν φτάνει, ρε φίλε. Άμα είστε ίδιος. Πώς είχαμε ένα χι λάμπτα, έχουμε δύο χι λάμπτα και ένα χι χι λάμπτα. Μπράβο. Ναι. Χρώμα μαύρο και εντάξει. Ναι, κάνε τα δικά σου. Ναι. Άμα σε διαντάφτα. Πού να ξέρει να πούμε, εδώ ο Φαλακρός θα φορέσει μπλούζα Πόρσε τώρα, εδώ κυκλοφοράει με κάτι φανέλες μπαταρία, βάρτα να πούμε. Θέλει και Πόρσε μπλούζα να. Όταν έχεις το τηλέφωνο μετά που του είπες ότι έτσι και έτσι ξέρω εγώ αυτά και λέει, ποιο του λένε. Αυτοί λένε. Όλα ήλιοι είναι, αλλά εντάξει, όλα μέσα στα κόλπα. Εντάξει, βέβαια. Βρέει που η ντουλάπα έχει ρούχα. Τελείωσε. Τελείωσε. Τα φοράω εγώ, τι βρω. Ό,τι βρω, τα βάζω να πω. Πάει. Εμείς το κάνουμε αυτό γιατί με ευχαρίστηση, όχι για τίποτα άλλο. Δεν πάντα να ξέρω εγώ, όπως είπες, Βαρθολομέο, αυτό το ξεχνάω. Αλφα-Ρωμαίο, αυτό είναι. Αλφα-Ρωμαίο. Ο παπάς Αλφα-Ρωμαίο λέει, να πούμε για τον Βαρθολομέο. Μπερδεύτηκα ρε με τον Αλφα-Ρωμαίο. Ναι, ρε φίλε. Επειδή είμαι θα γέννημα θέμα Μπορσική. Ναι. Και αυτό θα μπορέσει μια μέρα που θα είμαστε εκεί ποτέ, θα ανταμωθούμε όλοι μαζί. Ναι. Σε Αλόνια Μπιτς. Ναι. Θα καταλάβεις τι και πώς. Ξέρεις ποια μοντέλο της Πόρσε λατρεύω. Εσύ κάποτε έχεις πει δεν σου αρέσουν τα μάτια δικά μας. Τώρα... Άστο να βρε, πού να ξέρει βρε τώρα. Του 1973 την καρέρα. Έτυχε να είναι ακριβώς το έτος γεννήσεώς μου, οπότε τυχαίνει σε ένα limited edition. Limit. Το οποίο παρακυκλοφόρησε είναι το λεγόμενο το RS. Άσπρο χρώμα, πράσινη γραμμούλα. Ό,τι πράσινη του Πασόκ, αυτό είναι άλλο design. Κατάλαβα ποιο λες, ναι. Άμπραβο. Προφητό, ναι. Ας το δείξω Google. Ναι, ξέρω, Porsche. Ξέρω τα Porsche όλα. Porsche
Όλα τα ξέρω να πούμε μετά. Πόρσε, καρέρα. Τα πορσικά να πούμε. Κατά δεύτερον, ναι, ακούς. Ναι. Περαστικά στη Μητσιρίκα. Εντάξει, στην Μητσιρίκα, τα ξέρεις. Παιδιά είναι. Όσο να πάνε καλά. Ναι. Και κλείνοντας, ναι, ένα πουλάκι είπε ότι ο κύριος πρωθυπουργός της χώρας αυτής. Ωραία. Πήγε στην οικογένεια Ρότσαϊλντ και του είπε εκεί ένας. Ρότσαϊλντ. Ρότσαϊλντ. Δεν θα τον εξηγήσω ποιος είναι αυτός, ναι. Συνέχισε. Δεν θα τον εξηγήσω, ναι. Αλέξη του λέει γίνε άρρητα γουστάρης. Έτσι του είπε ο Ρότσαϊλντ ο άλλος. Τι είπε, για πες. Γίνε άρρητα να γουστάρεις. Μ' αρέσεις, ναι. Να πάρουν κι άλλοι. Ναι ρε φίλε. Καλό ξημέρα μας όλους και πάνω απ' όλα υγεία. Τα άλλα όλα δευτερεύουν. Ναι ρε Γκρίς, έγινε. Καλό μεσημέρι λέω, καλό. Ναι, ναι, καλό. Ο Ρότσιντ είναι ένας από τους 2-3 που κατέχουν το παγκόσμιο χρήμα στον κόσμο, ρε φίλε. Ο οίκος Ροκφέλλερ, ο οίκος Ρότσιλντ, Ρότσιλντ για μας κοινός, που έχουν τις παγκόσμιες τράπεζες, ρε φίλε. Ομάδες, παίρνουν ομάδες. Τι, άμα πάρουν αυτή η ομάδα, φίλε, 7 Champions League θα πάρεις να πούμε σε μια αγωνιστική. Δεν ασχολούνται. Τι να ασχοληθούν. Αυτοί κατέχουν τα πάντα, ρε, διοικούν τα πάντα. Κατάλαβες. Κοίταξε, αυτή είναι το 73 η Πόρσε. Ναι. Μ' αρέσουν τα θλιμμένα μάτια της, τα φανάρια. Εντάξει, είναι ρε φίλε, μάτια. Φοβερά οπίστη αυτή η Πόρσε, έτσι, και μουρή και φοβερό αμάτια. Συμμαζεμένη, όχι 10 μέτρα φάρ. Και ξερό γκάζι, φίλε. Ναι. Ξερό γκάζι. Πάμε στο επόμενο, φίλε. Καλώς πάμε, γιατί να έχουμε, ναι. Έλα, φίλε. Ορίστε. Έλα. Έλα, μεγάλε μου. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, φίλε. Ναι, ναι. Δημήτρης από Ζωχοριανός. Έλα, Ραργιανάρα, Σοχέ. Σοχή, ναι. Τι έγινε, ρε Ζωχέ. Δεν μου λέει σφίξανε κόλλη. Άσε να κράξε και εσύ, ρε, δώσε ρε και εσύ. Σφίξανε κόλλη. Ακόμα επιμένεις ότι είναι καλός ο πόλης ο Αστόπουλος. Και θα επιμένω. Τι ποια ομάδα πήρε. Έλα ρε που πίνουν καφέ μαζί να πούμε στο κόσμο τώρα ρε. Ποια ομάδα πήρε για να μην είναι καλός προπονητής. Τι πήρε. Τι πήρε ρε, όσοι πήρε της πήγε να τη σώσει. Δεν πήγε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε λεφτά και δημόσιες σχέσεις είσαι πίσω από Αστέρα. Αστέρα την παραμύθα. Δώσε στο χινέ. Το μάτσο του Απόλλων δεν το χάνει ρε φίλε εγώ. Το χάνει στη Λαμία. Και τι είναι η Λαμία. Παίξε γέλαση είναι η Λαμία. Τι είναι η Λαμία ρε. Παίξε γέλαση. Λαμία είναι ρε. Παίξε γέλαση είναι η Λαμία. Πήγε νόμος που παίζει με την Μπαρτσελόνα βρε Ραπτόπουλη τροπλάκα με κάτι. Λαμία είναι. Δεν άρεσε. Λαμία είναι. Αλλά. Πήγε μέσα στον Απόλλων και έδεσε 0-2 και γύρισε την ομάδα όλη πίσω. Πήρε τον πόντο. Αφού δεν πήγε να παίξει εδώ στόπερ. Τι να κάνει. Μικρή ομάδα έχει με στόπερ να παίξει. Τι να παίξει. Κάνει να σε κάνει. Το βλακώδες λάθος ο Ντούνης. Ναι. Βλακώδες, ναι. Βλακία. Να σου στείλω εκείνο τον Ντούνη στο Σοχό στα καφενεία. Τι θα τον κάνουν. Τι θα τον κάνουν, ρε φίλε. Να σου στείλω. Πολύ ποδοσφαιρική αφέλεια, ρε παιδιά. Πω, πω, τρελάθηκα όταν το τρελάθηκα, σου λέω. Απίστευτα πράγματα. Μήρθε να μπω μέσα για... εκεί στη τηλεόραση να μπω, ρε φίλε. Ραπτό που λέ. Πάτε για τώρα στον Εύωσμο. Ανέλησε μου λίγο το παιχνίδι. Πάτε λίγο στον Εύωσμο τώρα. Ναι. Πάρτε τον Νίκταρη που είναι κουμπάρο. Και πάρτε τον Εύωσμο. Αν δεν διπλό πάρετε τον Εύωσμο, ο Νίκταρης θα βγει μούφα. Αυτό λέω εγώ. Διπλό είναι στον Εύωσμο, να ξέρεις. Και διπλό με τη Σπάρτη, να ξέρεις. Καλά. Τι καλά. Καλά. Τι καλά. Διπλό σου λέει και διπλό. Τέλος. Διπλό είναι. Θα δω τον Νίκταρη. Θα δω. Τώρα πρώτη μέρα δεν τον είδα. Ας τον Νίκταρη. Στο φιλαράκι σου να πας. Τι φίλε. Το offside που σε κόβει για το κάνεις το 1-3 είναι εγκληματικό. Εγκληματικό το offside που κόβει. Εγκληματικό το τάκλι που κάνει ο Αναστόπουλος φταίει. Περίμενε ρε μεγάλε. Ο Αναστόπουλος δεν γυρνάει την ομάδα χωρίς λόγο όλοι πίσω. Και όλοι όμως. Τι να κάνει. Τι να κάνει ρε Κώστα. Σε κάποια φάση παίζει με 6 αμυντικούς, ναι, ένα αμυντικό χαφ και δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει. 6, 2 αμυντικούς χαφ. Τι να κάνει. Τι να κάνει ρε φίλε. Του τραυματίστηκε ο Γκαρσία, τι να κάνει. Τι τραυματίστηκε ρε. Εντάξει ρε, βγάζει τον Γκαρσία, βάλε τον Μακουτά, βάλε τον Τάτο, μην βγάζει τον Ήλιτς. Ένα ήταν μπροστά και απασχολούσε δυο άτομα σου λέω, το Στόπερ και τον Τάσιο. Και ποιος σε βάζει ο Τάσιο γκολ ρε φίλε, που βγαίνει ο τέτοιο ρε, ο Μπράνα Ήλιτς έξω ρε φίλε. Κατέβηκε τον Τάσιο κάτω ρε. Το τρώει το 2-2 αδερφέ, τη ξυνάει και τα σπαστικά που βγάζει τη γλώσσα και κάνει καλαβά. Άσε τώρα. Τρελά. Δηλαδή τρελαίνεσαι ρε φίλε. Άρισε. Σα λέει μπε μα στην τηλεόραση, πιάσαμε και πνίξε. Τρελάθηκα, ρε φίλε. Μικρή ομάδα είσαι. Βγάζει το εξαροχτάρι σου να πούμε και βλέπω καράμπελα μέσα, ρε φίλε. Καράμπελα τώρα. Το καράμπελα τώρα. Καράμπελα, ρε φίλε. Να σε κάνουν. Αυτό το έβρε. Τι να κάνει ο άνθρωπο. Μικρή ομάδα, μικρή ομάδα. Και ο Καρυπίδη τόσο μπορεί. Έχει φίλε, βέβαια στον Πάγκο Ραούλ, μπράβο. Έχει Γκάιο Μακουτά, έχει δυο παιχταράδε, ρε φίλε. Κοίταξε. Τον Τάτο που το βάζει, καλά το κάνει για μένα γιατί μπορεί να κρατήσει λίγο πάρα. Να σε πω τι έκανε. Κατάλαβε τη χαζομάρα που έκανε και για να ρίξει τάχτη στα μάτια έβαλε το Τάτο μέσα.
Αυτό έκανε, στο φρονταπέδι μου τον έβαλε εκεί πέρα. Τον ήλι, δεν κατάλαβα. Τρελάθηκα να πούμε. Για τα ρίξει τα μάτια. Τέλος πάντων, άστο, χάσιμο. Ναι. Φοβερά κολλήματα. Ναι. Δεν κάνει για τον Άρη. Είναι προπονητής μέτριος για πολύ μέτριο ρόστερ. Δηλαδή, αν πάρει την ομάδα για τη σώση από τη Β ή στην Α, δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ. Έχει χάσει τα αποδυτήρια του Άρη. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Δημήτρη, είπαμε το μικρό. Ναι, Δημήτρη. Δημήτρη, άκουρεσαι. Εγώ θέλω προπονητή στον Άρη κακά τα ψέματα μέχρι 45 χρονών, ρε φίλε. Πάρτε το σούτ. Θέλω. Θυμάσαι, ξέρεις που θέλω. Θέλω να πας, ρε Καρυπίδη, σε ποιες φυλακές δεν ξέρω που είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί μάλλον σε φυλακή θα είναι. Ξέρω να πάει να με φέρει στο Πρόμπρετς, ρε φίλε, ναι, τον Πολωνό. Εκείνο που έλεγε ο Καστίγιο, αου, και τον είχε ρε παίξει εκεί πέρα, ρε στην κερκίδα, ρε, θα πουλά σπόρια, ρε. Δεν μπαίνει μέσα, αν δεν πω εγώ, ρε, αν δεν γίνει άνθρωπο. Όγιος δεν ήταν καλός. Πρόμπρετς, ρε φίλε. Όγιος. Άντερε φαίνεται. Ναι. Θέλω μικρό προπονητή. Όγιος στη Λαμία θα ανοιγότανε. Και θα βάζει 5 γκολ και θα τελειώνει η δουλειά. Θα χάλατε 5-3. Καλά, εντάξει. Το λέω εγώ. Με τον Όγιο, το Σερσερί. Άμα δεν έπεσε κλειστά ο Άρης μέσα Λαμία, δεν το έπαιρνε το μάτς. Ρε εσείς, παίζουν και αντίπαλοι. Τους φοβήθηκα, ρε φίλε. Έχεις δει και ο Δημήτρη. Πώς παίζανε έτσι να πούμε. Άρης είσαι, ρε. Μικρή ομάδα είσαι. Πήγε μέσα στον Απόλλων, έπαιξε χθε και έκανε πλάκα, αδερφέ. Και άμα δεν έπαιξε αυτή τη βλακία κόκκινη ο Ντούνης, 0-4 θα έλεγε. Κανονικά. Πια στον Τούνιο, να μην το πούμε. Ελέ, ρε φίλε, δεν κράτησε τα δύο γκολ. Κάτω τα χέρια από τον Αναστόπουλο. Άσε ρε να πούμε. Βρωμιάριδε θα πούμε. Ευρωμιάριδε. Λοιπόν, ναι. Αναστόπουλο βγήκε χθε. Α, ακού κόστο τι σε λέει ο κόσμο. Άσε βρωμιάριδε. Τον άλλο τον προπονητή στο μπάσκετ θέλει να το διώξει, θα σα πάρει κύπαλο, τον κάνετε δύο βρωμιάριδε. Τι λέω, αλλά βρωμιάριδε. Περιμένετε τον κύπαλο μετά. Ο απρίφτη. Ποιο πρίφτη ρε τώρα, πρίφτη τώρα. Άιτε τώρα, πρίφτη τώρα. Ναι, αυτό που λέ. Αναστόπουλο στο μπάσκετ και πρίφτη το ποδόσφαιρο, φίλε. Ανάποδο τα βαλέω. Έτο μίτσα τη γύμη. Πάμε. Καλά του ξυπνήσει. Γεια σου μίτσο, γεια. Πάμε. Έλα, μίλε. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, κύριε. Ακούγεται. Θέλω να έρθω κοντά για να ακούγομαι. Ο Χριστάρας είναι αυτός, φίλε. Μπότσαρη. Αυτός είναι. Έλα ρε Χριστάρα, δώσε ρε σιτάρα, γόρε. Άκου να σου πω. Ήταν το Αλφα Ρωμαίο που κάποια στιγμή ο πατέρας μου μου το χάρισε έτσι σαν σημείο αναφοράς. Ποιο Αλφα Ρωμαίο σε χάρισε? Σουτ. Το Τζούνιορ, ρε φίλε. Το Διπορτό. Α, γκομινοπαγίδα, φίλε, το Τζούνιορ. Το Διπορτό. Ακριβώς. Ποιο, το 1600, το 1750, το δίλητρο. Γκομενοπαγής. Θα σε πω εγώ. Ήτανε βέβαια Μανίσιο, ναι, εκεί όπως έγινε. Φορούσε βέβαια αλφέτα μηχανή, 1800. Αλφέτα. Αλφέτα 1800. Ξουράφια. 116 άλογα. Ξουράφ, ξέρω. 116 άλογα. Ήτανε μπλοκέ διαφορικό. Οχ. Ζωγραφιά. Στα 940 κιλά. 960 κιλά. Πολύ βαρύ αυτοκίνητο. Oh, κάτω από τόνο ήταν. Δεν ήταν καθόλου βαρύ. Ήτανε πολύ βαρύ αυτό. Πιο ελαφριά η 2-2, αλλά πιο πολλά άλογα η Αλφα Ρωμαίο. Για το, ναι, για το καιρό ήταν ελαφρύ κιόλα. Ήταν όλα βαριά τα μάξια τότε. Ελαφρύ ήταν 940 κιλά. Πες Χριστάρα, πες, συνέχισε. Να σου πω κάτι. Πού τη στούκαρε, Χριστάρα? Είπε, αδερφέ. Πού τη στούκαρε την Τζούλια? Όχι εγώ. Το έκανε το καρντάσι μου, αλλά συγχωρεμένο να έρθει. Το αυτοκίνητο είναι συγχωρεμένο ή το καρντάσι σου? Όχι, συγχωρεμένο του τζαμπουκάρε. Μα τώρα να έχεις να πούμε. Περίμενα να σου πω κάτι. Για πες. Είναι εκπληκτικό εκείνο το στοιχείο που είναι φοβερό το πράγμα. Στην ταμπακέρα πάνω. Στην ταμπακέρα, άφηνε τσιγάρο ρε στην ταμπακέρα. Για πες. Εντάξει, εγώ κάπνιζα από μικρό. Τι κάπνιζες, τι μάρκα? Μάρμπορο κάπνιζα από μικρό. Μετά το άλλαξε. Μάρμπορο Καλαμάτα Lights. Ναι. Την Καλαμάτα τι είπε για τον αδερφό, συγγνώμη. Εκεί στην Καλαμάτα λέω θα πάω να παίξω στη Σπάρτη. Ο Άρης παίζει, λέω. Στις δύο αγωνιστικές. Περίμενε λίγο για την Καλαμάτα. Θα σου έχω γάλα πράγματα. Για πες, για πες. Ενδιαφέρον με. Σταμάτα να σου πω μια αλήθεια. Έλα πες να είναι αυτό ρε που περιγράφει το Αλφα Ρωμαίο. Ακόμα και στην ταμπακέρα πάνω που έγραφε. Ήταν σαν
πώς το λένε, σήμα κατά τεθέν. Καλλιτεχνικό, καλλιτεχνικό, δηλαδή αυτό που βλέπεις καμιά φορά που βλέπεις να έχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να επιδείξουν κάποια καλλιτεχνική προσέγγιση, το Αλφα Ρωμαίο το είχε μέσα. Ήταν, λέει, τα μπάκερα, όχι τα μπάκερα, πώς το λένε εκείνο ρε που κάνουμε το σταχτοδοχείο. Ναι ρε φίλε. Το τεφροπινάκιον. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Μπράβο. Ακριβώς. Εκείνο ήταν πώς ξέρεις τίποτα από όπλα, από μπενέλη και τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα σε πάω μακριά. Εντάξει, δεν πειράζει ρε Χρήστο. Και εμείς μακριά πάμε. Δεν λέμε για όπλα με την έννοια, ξέρεις, την... Ναι, που έχουν τη στάμπα, τη ρίγα εκεί πέρα, στη κάνη, χαραγμένο. Μπράβο, το λογότυπο. Ναι, 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 ναι. Που έχει ένα ναι. μοτίβο, ρε παιδί μου. Μπράβο, έχουν στο κοντάκι σκαλισμένο εκεί, ξέρω εγώ. Μπράβο. Σε έχω τώρα, ξέρω εγώ τώρα. Μπράβο. Τι χρώμα ήταν, ρε, Junior? Κόκκινο Φεράρι. Κόκκινο Φεράρι. Ναι. Ορκισμένο. Εντάξει, παοξίδικο βέβαια. Σχεδιασμός γιατί... Πινιφαρίνα πρέπει να ήταν τώρα εκεί. Τζόρτζι Τζουρτζάρο. Είπες αδερφές. Πινιφαρίνα ή Τζουρτζάρο τη σχεδίασε. Τζουρτζάρο τη σχεδίασε. Ο Τζουρτζάρο. Ναι. Λίγο το έχασα, αλλά λίγο. Ναι, με εμά τώρα εδώ κάτι παλιές βγαίνουν δεξιά-αριστερά, φεύγουν σε έντρε, σουτ, βολ, πλανέ. Όχι, το έχω. Το έχει φυσικά. Εμεί το έχουμε, εσύ δεν το έχει. Στην Παπάθη, άκου. Κωνσταντινέ. Ναι. Ήταν. Εσύ επειδή είσαι της γειτονιάς ναι. και δεν έχεις φύγει λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ω, δεν είναι. Ναι, άμα δεις ένα ξυπόλυτο στη Χουρμούζη, αυτός είναι. Στα οάδα, στα οάδα, περίμενε να σου πω κάτι. Έχει πάνε. Περίμενε, το γκράφιτι το θυμάσαι εκεί στην Παπάφη που είχε. Γκράφιτι. Ναι, εγώ κάτι. Θυμάμαι το χάους. Τι θυμάσαι μπράβο. Το. Το Λαλούνα, το Tip Top. Αυτά ήταν. Ακριβώς. Λαλούνα, Tip Top και το House. Τις πιάτες τον παιδί ο Ραπτόπουλος, βέβαια. Ναι, στο House. Το House όμως εγώ δεν πήγαινα πολύ γιατί οι φίλοι μου ήταν αλκοολικοί όλοι εκεί. Μπαίνανε, βγαίνανε ζίγκα να πούμε. Α, αλφαδιασμένοι, τι. τα φωνήεν τα λέγανε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο αλκοολισμός σίγουρα, αδερφέ, είναι ένα πρόβλημα. Μια χαρά είναι. Μακάρι και εγώ να κοπάναγα και να κοιμόμουν. Να μην νιώθεις τίποτα. Να μην νιώθεις τίποτα. Σε και με όλοι να πω. Ζάχαρη. Σταμάτα, σταμάτα λίγο. Σταμάτα, με κάνεις και εγώ κινήσω. Μην το πας εκεί πέρα σε τέτοια διαδικασία. Ναι, και πες το και κλείσε σιγά σιγά έτσι, πες το κλείσε γιατί έχουμε και γραμμές κάμποσης από πίσω και μας κράζουνε. Έλα. Να ελευθερωθούν. Να ακουστεί αυτό το πράγμα. Να ακουστεί, ναι. Να ελευθερωθούν όλα τα αδέρφια μου που είναι εγκλωβισμένα σε τέτοιο λούκι. Ναι. Που εγώ, ξέρεις τι, προσπάθησα και προσπαθώ ακόμα και να βγω. Κοπανά δηλαδή. Για αλκοόλ μιλάς, για αλκοόλ. Κοπανά. Ναι. Αλκοόλ. Εγώ είμαι, ναι. Ναι. Μαγιά του ρε φίλοι που το λέει και τους λέει να τους αποτρέψει ρε φίλε. Μπράβο ρε Χρήστη να πούμε. Να είναι ευλογημένο θα πω εγώ για τα αδέρφια μου που είναι ίσως κοντά, ίσως μακριά, αλλά είμαστε σίγουρα κοντά και εγώ το νιώθω τον πόνο τους και το αντιλαμβάνομαι και εγώ εμείς μαζί για μια ζωή. Και έγινε πω... Κρίς, έγινε. Λευτεριά στα αδέρφια τους αλκοολικούς είπαμε. Κακό πράγμα λέει ο Χρήστος μακριά από αυτό το πράγμα. Έγινε. Εννοείται. Έγινε φίλε. Κάπου κάπου όμως. Ναι. Κλείσε. Μια σούρα πρέπει να ρίχνει. Εντάξει. Μια στο τόσο ρε φίλε λέει. Τέλος. Όχι παραπάνω. Πάμε. Καλά. Πάμε. Πάμε. Όχι. Μια στο τόσο. Καλά σε λέει ο άνθρωπος τώρα. Το γνώρισα στο 12 της κατάστασης. Μακριά να πούμε. Κακό πράγμα είναι ρε φίλε τώρα. Κακό πράγμα είναι. Πάμε στον επόμενο αδερφό. Τι έγινε. Πέσανε εκεί. Κάνα ράνα. Τι γίνονται. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, γεια σου καταρχήν, περαστικά, αλλά αυτό που λέει για την κορούλα σου. Ευχαριστώ ρε φίλε. Την πάτησαμε. Δεν πειράζει, περνάει αυτό φίλε. Περνάει, περνάει αυτό, εντάξει, περνάει. Λοιπόν, και το άλλο το Αργιανάκι δίπλα σου. Γεια σου φίλε μου. Εδώ είναι. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν άκουσα το Σόχαλη που είπε για τον προπονητή κτλ. Ο άνθρωπος
Δεν ξέραμε μπάλα, πρώτα για μένα, έτσι. Σόχαλη. Αυτός από το Σοχό. Α, αυτός ο Σοχινό, Σόχαλης, μ' αρέσει ρε φίλε. Σόχαλη, τι είναι, ποιος είναι ο Σόχαλης, κανένας δημοσιογράφος. Σοχαλίδες λέγονται, Σόχαλίδες. Σοχαλίδες, α, όχι Σοχινή δηλαδή. Όχι ρε Σοχινή, Αχινή. Ξέρω εγώ ρε φίλε πώς είναι, για δώσε, για πάμε. Πάμε γρήγορα, πάμε να ακούσουμε. Τούνης, ο Τούνης ήταν ο καλύτερος παίκτης μέχρι να βγει. Σε έβγαλε μια γολάρα, έκανε ένα κοντρόλ με παλιά καντήλη. Πέρασε τον αρμητικό, τον έφαγε και σούταρε στον Παρτολίνη. Έφαγε τον Παρτολίνη, ναι. Τέλος, εγώ δεν τον κουστάρω. Πάμε παρακάτω. Λίγα λόγια, εμένα μου αρέσει. Εσένα αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει. Ωραία, δεν θα μαλώσουμε εδώ. Όχι, εννοείται. Όχι. Πρώτα απ' όλα το παιδί έφαγε τραμπούκο. Όταν καπάγωσε την μπάλα που τον σβρώξανε και σφίριξε το φάουλ βάρος μας, αυτό το αριστερό τον μπακ του Απόλλωνα, αν είδατε καλά τη φάση, παιδιά, του τραβάει και μια μπουνιά στα πλευρά. Ο Ντάσιος είναι αλυταράς, γι' αυτό τον κουστάρω σαν μπακ. Όχι, ο Βαλεριάνος ήταν. Το αριστερό αρέσει, λέει. Ο αριστερό. Ο Βαλεριάνος ήταν. Α, μπράβο. Ο Βαλεριάνος ήταν. Και δεν έπαιζε αριστερά, αριστερό μπακ αυτό. Εξτρέμ έπαιζε, ναι. Ναι, εξτρέμ έπαιζε ο Βαλεριάνος. Από αυτό λείπω τη λέξη. Τέλος πάντων, το παιδί ήταν εκτός αυτή και τα λοιπά. Το δικαιολογώ εγώ τον Τούνη. Δηλαδή, βάλε τον κόλλο για την βλακία. Εγώ δίνω ένα χί για τον Τούνη. Κακώς τον βρίσκουμε. Πρώτον, δεύτερον. Όσο για τον αγροτικό αστέρα θα περάσουμε, μπα, δεν το συζητάω. Και εγώ έτσι λέω, αέρα. Α, μην το λέει. Και για τον Αστόπουλο, ο Αναστόπουλος είναι προπονηταράς. Πρώτα απ' όλα στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, διότι εσύ τους άφησε και δεν παίζανε αντιαθλητικά. Αντιαθλητικά παίζανε, αν το προσέξετε, δηλαδή και ο Μαυρούκος τους. Συγγνώμη για τον Μαυρούκος. Ναι, ο Κονέ. Ναι, Μαυρούκος, ναι. Εντάξει, λοιπόν, έχει μοιράσει κλωτσίδια σε οριζόντα την αρχή του παιχνιδιού. Είστε λίγο σόφτε εσείς. Ο Γκαρσία, καλά τον είπα. Ο Πιτού. Να πω άνθρωπο να του σπάσω με αστράγαλο. Λοιπόν, να τα βλέπουμε λίγο αυτά, παιδιά. Η ομάδα δεν είναι ρομπότ. Και έπεσε σε ένα γήπεδο χωράφι, έτσι. Τα προσέχετε αυτά, τα βλέπετε καθόλου. Τα βλέπουμε αυτά, ναι. Έτσι είναι, ρε φίλε, να πούμε αδικαιολογούμε κάτι τις καταστάσεις. Τώρα, άμα του έχουμε σε ένα ουδέτερο γήπεδο αυτού, όπω το φαντάζομαι εγώ και του παίξουμε στα ίσα, θα του δώσουμε 3 γκολ. Πέντε θα του ρίξει. Αρκεί να είσαι εφουσιωμένος, μην κάνεις τη λακαμία, άντε τέλος πάνω τώρα. Δεν πήρα, ήταν ένα μάτς. Όχι ρε, με πείραξε γιατί είναι ένα μάτς 6 πόντων, αδερφέ. Δεν είναι 3, 6 πόντων είναι το μάτς. Εντάξει, θα τους πάρουμε τους 3 βαθμούς και. Ρε, εσύ άλλο τώρα να το έχω 0-0 και να πάρω ένα χ που είσαι στο ταξίζω. Και άλλο τους έχω στο 15-2-0 τώρα για να την παθαίνω έτσι. Τέτοιο σχέδιο. Γιατί άμα βάλει ο Άρης γκολ, πού να τον παίξει ομάδα τώρα μπάλα τον Άρη. Δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να βγάλει, να κρατήσει τον Άρη στην κόντρα μετά. Έτσι και το γήπεδο αυτού το ξέρανε και τα λοιπά. Και δεν του βοήθησε. Τι σου βοήθησε. Κυρία Δαγκοτσί, που ήσαν πολύ τραμπουκά. Άμα προσέξτε λίγο, άμα έχετε παίξει λίγο μπάλα, να του καταλάβετε. Ναι, ναι, εντάξει, ήταν λίγο πιο σκληρά. Και εσύ σκληρά μπορούσε να παίξει. Έλα. Ο Κώστας συμφωνεί, δεν ξέρω τι κάνει. Ο Κώστας συμφωνεί. Εγώ είμαι αναστοπουλικός. Αυτός δεν συμφωνεί γιατί είναι αναστοπουλικός. Α, το ξέρω, ρε Κώστα. Ρε, και εγώ τον κουστάρω, σου λέω, αλλά σε αυτό το μάτσο ήταν τραγικά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν το περίμενα να κάνει τέτοια. Όχι, ο άνθρωπος, όχι. Καλά το έπαιξε το μάτσο, ρε παιδί. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έχω ένσταση να πούμε. Γιατί τον ξέρω τον Αναστόπουλο. Δεν είναι τυχαίος, ρε φίλε. Δεν είναι τυχαίος, όχι. Δεν είναι τυχαίος γι' αυτό. Πώς το έκανε αυτό το πράγμα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έκανε τίποτα. Και ο παίκτης μέσα, να πούμε, συμπαρασύρθηκε από το σκληρό παιχνίδι. Αυτό συμπαρασύρθηκε. Πώς τράβηξε όλη την ομάδα πίσω τώρα, να πούμε. Απαγορεύεται να βγάλει Σίλιτς εκεί πέρα. Ή βγάλει τον και βάλει πάλι Μιλούνοβιτς. Βάλει κάτι να κρατάει μπροστά κάτι. Εντάξει. Τον έβγαλε. Αφού είναι. Πρώτα απ' όλα δεν είχε παίκτη να παίξει τον Πετρόπουλο, ρε παιδιά. Πώς δεν έχει. Ποιον είχε. Πώς δεν έχει, ρε φίλε. Ποιον είχε. Γιατί δεν είχε. Έβαλε τρία στόπερ μέσα. Ποιον είχε. Τρία στόπερ, τον Καράμπελα, τι το θες. Τάκι. Δεν μπορούσα να τον παίξει. Αυτός που πήρα. Γιατί Ταυλαρίδης λίγος ήταν εκεί πέρα. Ταυλαρίδης δεν είναι λίγος, αλλά εντάξει, για να παίξει καιρό. Για άμα για να παίξει καιρό, να μην παίξει καθόλου, ρε φίλε. Όχι, εντάξει, κάποτε πρέπει να παίξει, να μπει, να κολυμπήσει, εντάξει. Άμα έπρεπε να παίξει, βάλτε ένα συναγωγικό. Έχει παίξει μια τριάδα, ξεκίνα το με 3-5-2 και τελείωσε δουλειά. Πάλι μπράβο, Σόουζα και η Τζίδη και είσαι καθαρό, τελείωσε. Εντάξει, τώρα ατυχία ήταν το μάτι τη Βικτωρία. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και. Ετυχία, αυτό σου λέω ακριβώ τώρα στο 15-2-0 και.
τώρα, στο 15-2-0 και ετυχία αυτό σου λέω ακριβώ τώρα, στο 15-2-0 και ετυχία αυτό σου λέω ακριβώ τώρα, στο 15-2-0 και ετυχία αυτό σου λέω ακριβώ τώρα.